για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσεκαλό καταπληκτικό με τους κοροχοπίπερο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμπ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ελάτε, 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 πλάκι μου, ελάτε! Κοπιάστε, κοπιάστε στην παρέα μας, πάμε και σήμερα! Να κάνουμε δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Να πάρουμε τα ποταπά μας, να μοιράσουμε δωράκλες, να περάσουμε και σήμερα όμορφα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε μία αυθεντική, μία αυθεντικιά μάλλον ζουμουσάδα! Έχω Χρήστο Κιώση σήμερα σε special, σε guest εμφάνιση. Μόνο για μία εμφάνιση, θυμάσαι που ερχόταν κάποιες φίρμες και έλεγε μόνο για μία εμφάνιση. Τετάρτες κανονικά έρχεται δασκαλάκι, έτσι δεν είναι? Τι γίνεται, του κάνεις τα ρεπά? Ο πληθυντικός, φίλε, σε μερικές λέξεις είναι συγκλονιστικός. Έπαιζα, λέει, στα τσικά του ΠΑΟΚ. Ε, τα ρεπά. Δεν έχει πολύ ήθος? Πάρα πολύ ήθος, φίλε, η λέξη. Τα ρεπά. Το ρεπό. Των ρεπών, τα ρεπά, ωρεπά, κλητική. Ελάτε, ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε. Σήμερα το ημερολόγιο εσίως δείχνει 10 Οκτωβρίου και περιμένουμε να δούμε, να ακούσουμε αν κάλεσε κανέναν ο κύριος Ημιτζόγλου, αν έχει καλέσει κανέναν μετά από τα έσχη που αποκάλυψε ο Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Για παράγκες, για λαμόγια, για διαιτησίες, για αυτά, για σούξου μούξου. Από χθες ήδη μου έχετε ζητήσει, επειδή εμείς αυτά τα κάναμε hip hop, τα κάναμε rap εδώ και 2-3 χρόνια, μου έχετε ζητήσει το rap της παράγκας, το hip hop της παράγκας, με όλα αυτά που γίνονται με τους διαιτητές. Βλέπετε, όλα αυτά είναι τόσο μα τόσο επίκαιρα, σαν να έχει γραφτεί χθες το απόγευμα. Είναι αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στο σούξου μούξου, στο ζούμου σου. Εκεί που και σήμερα έχουμε υπέροχα πράγματα να κληρώσουμε. Καταρχήν χρωστάμε κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος στην Ανδρέα Παπανδρέου 10, Ανδρέα Παπανδρέου 125, στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 125 στην Νεάπολη. Τα κρέατα ενός μήνα. Χθες έχω 10 ονόματα, θα βάλω και τους σημερινούς, για να μπορέσουμε να κληρώσουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Εκλεκτά πράγματα, εκλεκτά εδέσματα. Γεμίζουμε το τραπέζι σας με τσιτσί πρώτης κατηγορίας. Πεντακάθαρα και πεντανόστιμα. Μην ξεχνάτε, χορηγή πρώτης ώρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, πλυντηριάρες LG, νούμερο 1 σε πωλήσεις πλυντήριο στην Ελλάδα, η τελευταία λέξη τεχνολογίας. Μετά από εκεί δεν έχει άλλες λέξεις, τελειώνουν οι λέξεις. Μένουν άφωνες οι νοικοκυρές, μένουν άφωνες οι κυρίες που τα χειρίζονται ως επιτοπλίστων. Δηλαδή δεν είναι. Φαντάζομαι υπάρχουν και σπίτια που υπάρχουν και άντρες που βάζουν πλυντήριο. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βιώνει ο καθένας. Άλλος μπορεί να γουστάρει, ρε παιδί μου, να το έχει για χόμπι. Πλυντήριο βάζει κι όσοι. Όχι. Η μάνα. Γυναίκα, όποιος θέλει, έτσι είναι, φίλε, έτσι είναι αυτά, αγοράκι μου, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε επίσης, κορυφαίο αρτοζαχροπλαστείο στην πόλη, δύο είναι στην Καραολή και Δημητρίου και ένα στο Λαγκαδά εναντί ο ΑΕΔ, Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε και το πρωί το καφεδάκι σας, τα τυροπιτοειδή, τα σφολιατοειδή να πούμε, αλλά και μεσημέρι ψωμάρες, τούρτες καταπληκτικές για τα παιδιά σας, για τα γενέθλιά σας, για τους γάμους, γαμήλιες κτλ. Και βέβαια κεράσματα και παγωτό, το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη θα το φάτε εκεί. Μπαίνετε μέσα οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου δηλαδή, είτε έχει χαμηλές θερμοκρασίες είτε όχι. Άσε που βρισκόμαστε εσείως στην 47η μέρα του Αυγούστου, πιστεύω εγώ. Μάλλον όχι, αν το πάρουμε ημερολογιακά, σήμερα έχει 10, άρα έχουμε, φίλε, 50, πόσο? 40 Αυγούστου, 41 Αυγούστου, έτσι πάει. Και μακάρι να πάει έτσι, γιατί υπάρχει στριμοκολιά με πετρέλαια και σουξουμούξου και θερμάσεις και τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει ένας λόγος. Κοπιάστε στην παρέα μας, ελάτε. Το μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες, δυστυχώς. Με τη Βενέτσια λήγησε, ηρωικά 30 άτομα που βρέθηκαν εκεί να στηρίξουν την ομάδα, 69-59, λήγησε. Πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι έχουμε τις εθνικές ομάδες, αυτή την καινούργια διοργάνωση που είναι το National League, δεν ασχολείται, δεν το ξέρει ούτε η μάνα τους.
το πλαίσιο μέσω στο οποίο κινείται, να πούμε. Η μόνη εθνική που νοιάζει τον Έλληνα είναι η Εθνική Τράπεζα, αν έχει κανένα βράγκο εκεί. Η Εθνική Οδός να φύγει, να πάει διακοπούλες. Χθες λοιπόν είχαμε διάλογο. Κάποτε οι ειδήσεις βγαίναν μόνο μέσα από το ρεπορτάζ, έπρεπε να πάει ο ρεπόρτερ, έπρεπε να έχει, να κάνει επιτόπου την έρευνα κτλ. Τώρα υπάρχει το Instagram, υπάρχει το Facebook, υπάρχει το Twitter, το οποίο δίνει ειδησούλες κάθε μέρα, ειδικά αν κάποιος είναι ενεργός όπως είναι ο μικρός Αβίδης. Τι έγινε λοιπόν εχθές, γιατί μπορεί να βγαίνει είδηση από αυτό το πράγμα. Μπορεί να βγαίνει, θα ξαναγυρίσουμε στα της παράγκας και το έχω έτοιμο αυτό που μου ζητάτε. Το hip hop, το rap, χαίρομαι πάρα πολύ και που και άλλοι μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν rap κομμάτια. Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό. Εμείς δεν είπαμε ότι ανακαλύψαμε την πενικυλίνη. Ωραίο να πειραματίζεσαι. Επειδή μου ήρθε μήνυμα, φίλοι μας είναι όλοι. Βάζει λοιπόν ο Πρίγιοβιτς, ο Αλέκος ο Παστελωτής με την κοτσίδα, μια ανάρτηση και τσουπ μπαίνει από κάτω ο Βράνιες. Ο Όγκνιεν Βράνιες, ξέρετε, ο αμυντικός της ΑΕΚ, ο παλιός. Και του λέει διάφορα ωραία πράγματα, γιατί είναι φίλοι αυτοί, όπως θυμάστε, και από πέρσι. Το βλέπει λοιπόν ο Γιώργος Αβίδης, τσουπ, μπαίνει και αυτός μέσα. Αδερφέ, του λέει, του Βράνιες, που παίζει δεν παίζει στην Άντερλεχτ, παρεπιπτόντος, και έχει δεν έχει συμμετοχές. Αδερφέ, είσαι στη σελίδα του Πρίγιοβιτς περισσότερες φορές και από εμένα. Βλέπω ότι αρχίζεις να μας συμπαθείς. Τα τατουάζου δεν θα είναι πρόβλημα για εμάς. Έχουμε τον μάστερ Γιώργο Μαυρίδη σε αυτά. Έλα στον ΠΑΟΚ, γράφει ο Σαβίδης. Γιατί έχει ένα τατουάζ, πρέπει να έχει ένα, κάνει ένα τατουάζ, μια βόμβα. Το σήμα της Original, κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχει κάνει ο Βράνιες. Η απάντηση του Βοσνίου άμεση. Χαχαχαχαχα και τα λοιπά. Δεν με χρειάζεστε. Έχετε το Χατσερίδη που είναι 10 φορές καλύτερος από μένα, λέει. Δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά για να το λέει και ο Βράνιας και να το λέει και η πορεία του Χατσερίδη, έτσι είναι. Όλα καλά, ρωτάει ο Βράνιας τον Ιώ Σαβίδη. Αυτός είναι τάγκ, του λέει για τον Χατσερίδη. Εσύ είσαι διαφορετικός. Όσο είμαστε πρώτοι, όλα είναι καλά. Ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να παραμείνουμε πρώτοι μέχρι το τέλος. Μας λείπεις από το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι βαρετό. Και ο πρώην άσος της Χάρτινης έγραψε: παίζω σε κάθε παιχνίδι, τώρα πήρα μια κόκκινη κάρτα. Ξέρω πως χωρίς εμένα το ελληνικό πρωτάθλημα είναι βαρετό. Δεν είναι Ελλάδα εκεί, του γράφει ο μικρός Αβίδης. Καλή τύχη σε σένα. Εγώ λέω ότι καταρχήν αυτούς που θα τους δώσουν τα φίδια είναι τους αεκτσίδες, έτσι, δηλαδή οι οποίοι τον είχανε καψούρα το Βράνιες. Απλά εκεί ο Άπλας δεν έδωσε μερικά φράγκα παραπάνω να τον κρατήσει. Αυτό είναι το θεματάκι που βγήκε από χθες. Το άλλο το σημαντικότατο που βγήκε είναι ότι έγιναν τρεις συλλήψεις για το θάνατο του αείμνης του Νάσου Κωνσταντίνου, που τον Απρίλιο του 17 ήρθε το παιδάκι να δει την αγαπημένη του ομάδα και το γυρίσανε στη μάνα του στην Κάσα. Θυμάστε τι είχε γίνει. Θυμάστε τι συνέβη. Το τραγικό τέλος ενός παιδιού το οποίο αγαπούσε τον ΠΑΟΚ παθολογικά. Άλλο ένα παλικαράκι που πήγε έτσι χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά λογική, μέσα στην παράνοια κάποιων ανεγκέφαλων. Τρεις συλλήψεις χθες. Μέσα μέχρι να δύσει ο ήλιος από την Ανατολή, λέω εγώ. Τρεις συλλήψεις, εφόσον είναι ένοχη, γιατί εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, αλλά εφόσον είναι αποδεικτή ότι είναι ένοχη για το θάνατο του Νάσου, εφόσον τον κυνήγησαν και τον έριξαν στην ουσία στις ρόδες του διερχόμενου αυτοκινήτου, θα πληρώσουν για αυτή τους τη μαγιά με το κάγκελο για πολλά χρόνια. Απλά πράγματα. Απλά, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Ξαναγυρίζουμε στα των αποκαλύψεων. Καλημέρα Κωστή, καλά δεν ήμουν διάνοια στα μαθηματικά, αλλά σήμερα έχουμε 70η μέρα του Αυγούστου. Για μέτρα πάλι. Ρε εσύ έφαγα τον Αύγουστο, έφαγα τον Σεπτέμβριο, όντως.
70η σήμερα, 70η. Έφαγα το Σεπτέμβριο. Άρα 70η Αυγούστου, έχεις δίκιο. Λάρι, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Βγαίνει λοιπόν ο Κούγιας και λέει τα τέρατα για παράγκες, για έναν Παπαδόπουλο μέσα και ο Περέιρα, έτσι. Το παλικαράκι που ο Μέλο, ο οποίος αποφασίζει για τους διαιτητές, εμπλέκει μέσα Θωμά, παράγκες καινούργιες, την ΑΕΚ, ένας χαμός. Περιμένω εδώ πλέον, έχει πάψει το θέμα να είναι αθλητικό μόνο. Και περιμένουμε να δούμε πόσο θα υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέα και για ποινικά αδικήματα έξω από το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε επίσης την ποινή του κυρίου Φουρτούνη, όπου κακώς λέγεται από όλους ότι πρέπει να φάει μία αγωνιστική. Ο Φουρτούνης φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, άρα πρέπει να φάει δύο αγωνιστικές και όχι μία. Η μία θα είναι σκάνδαλο. Απλά αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά η υποκρισία, η μεγάλη υποκρισία. Στην Era Sport, αμέσως μετά το μάτς, το δικό μας στην Κρήτη, το σχόλιο ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά του Πασχαλάκη προς τους φιλάθλους του Όφη, Era Sport. Η ίδια η Era Sport, μετά την παράσταση που έδωσε ο κύριος Φουρτούνης, θα σας στην παιδική κερκίδα κιόλας, έτσι, δηλαδή η μαγιά ξεχυλίζει από τον μπατζάκι, φίλε. Πρέπει να φοράει σαν του Τσιβιλί κατά παντελόνια, εκεί με τη Βλαχοπούλου στην ταινία, Χρήστο, για να μπορεί να ξεχυλίζει, ρε παιδί μου. Δεν είναι στενό με σωλήνα, δεν μπορεί να ξεχυλίσει η μαγιά. Κατάλαβες. Η ίδια η Era Sport, δηλαδή, που είχε πει απαράδεκτη συμπεριφορά του Πασχαλάκη προς φιλάθλους του Όφη, τι σχόλιο έκανε για τον Φουρτούνη? Δεν είμαστε εδώ για να δικάζουμε τη συμπεριφορά του Φουρτούνη προς φιλάθλους του ΣΑΕΚ. Παιδιά, εγώ αλήθεια σας το λέω. Έχω αρχίσει και πλέον το διασκεδάζω όλο αυτό. Που δεν ξέρουν πώς να κρυφτούν, που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Που έχει υπάρξει ένα γενικότερο ξεβράκωμα, που έχουν πέσει οι μάσκες. Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε τη συμπεριφορά του Φουρτούνη προς φιλάθλους του ΣΑΕΚ. Ούτε να τη δικάσουν, ούτε να την καταδικάσουν, φυσικά, έτσι. Ρε, τι γίνεται. Ρε, το γούντι γούντι πέκερ. Τι γίνεται, ρε. Όλα αυτά στο όμορφα και αγγελικά πλασμένο ελληνικό ποδόσφαιρο στη Super League, που συνεχίζουμε ακάθεκτοι, συνεχίζουμε έχοντας το απόλυτο. Καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα δεν το έχει κάνει αυτό. Να έχει ξεκινήσει με μείον 2, να έχει καλύψει 6 αγωνιστικές, να τους έχει προσπεράσει όλους, να έχει το απόλυτο με 6 στα 6, και να γκρινιάζουμε κιόλας επειδή δεν παίξαμε και ωραία μπάλα σε κάποια από τα παιχνίδια. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δείγμα του πόσο έχουμε ανεβάσει τον πήκη ψηλά. Οι παίχτες τρελαμένοι, αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό που πέρσι τους έκλεψαν, αυτό που πέρσι Νταβατζηλίκη έτσι θελικά τους στέρισαν με 2 κόλλες χαρτί σε κάποια αίθουσα δικαστηρίου, το πιο κλεμμένο πρωτάθλημα ever όλων των εποχών, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική και δικαστική ατιμία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, και οι αμαρτίες πληρώνονται. Είπαμε, είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Επίσης, ρίξτε κουβάδες, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις κουβάδες, όλα είναι ok. Και μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος Σιρούλα: όλοι εκτίθενται, αδερφέ. Παρεμπιπτόντως, εκείνος ο Βοιατζάκης που ήταν στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ το επίμαχο μάτς, πού βρίσκεται τώρα? Τον έχω χάσει. Στην Νόβα δεν είναι? Έρε ο καιρός γυρίσματα που έχει. Δεν νομίζω ότι είναι πια, αδερφέ. Δεν νομίζω ότι είναι πια. Δύο σκοπούς και δύο στόχους έχουν αυτοί με όλα αυτά που κάνουν. Ο ένας είναι να κάνουν το Σαββίδι να πει ο Ιβάν τέλος, δεν μπορώ άλλο, αγανάξε, δηλαδή φεύγω. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει, γιατί ευτυχώς έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο με ένα ποντιακό τεπεραμέντο, με μια ποντιακή ιδιοσυγκρασία, με ένα ποντιακό πείσμα που δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί να κάνει αυτό το οποίο θέλουν. Και το δεύτερο είναι να τον βάλουν μέσα σε μονοπάτια, να γίνει ίδιος με τα μούτρα τους, να μπει και αυτός να λασπώσει, να λερώσει, να βρωμίσει τα χέρια του και την ψυχή του και γενικά το όνομά του,
να το κυλιδώσει για να πούνε ορίστε, να, και αυτός. Θυμάστε τι έγινε πέρσι που βγήκε ένα μπουφάν, φάνηκε το πιστόλι στη ζώνη που τον παρουσίασαν σαν το μεγαλύτερο εγκληματία που έχουν γνωρίσει ποτέ τα ελληνικά γήπεδα, σαν έναν εμμοσταγή δολοφόνο. Σαν ένα μίασμα. Θυμάστε, μιλάμε για μισά ώρα και 45 λεπτά αφιερώματα. Ούτε το ένα θα γίνει λοιπόν, ούτε πρόκειται να φύγει, ούτε θα γίνει ίδιος με εσάς για να μπορείτε να πείτε ορίστε. Εμείς βρώμικοι είμαστε, αλλά είστε και εσείς βρώμικοι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τον τρόπο, χαζός δεν είναι πάντως. Τον τρόπο θα τον βρει, να το ξέρετε. Πάντως, χθες δεν είδα καμιά τεράστια κινητοποίηση με όλα αυτά που είπε ο Κούγιας. Ο οποίος Κούγιας, το έχουμε πει, μπορεί να είναι σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς, αλλά γνωρίζει τι γίνεται αν μη τι άλλο. Όλο και κάποια γνώση έχει για το παρασκήνιο. Εδώ με το μεταξύ δεν είπε αερολογίες, βγήκε και είπε με ονόματα. Ο Τάδε, στην Τάδε καφετέρια, βρίσκονται έτσι, έκαναν αυτό, με πήρε εκείνο τηλέφωνο. Προσπάθησαν να του φορτώσουν την κακή διαιτησία στο Σαββίδι, ότι ο Σαββίδης αγόρασε την Ξάνθη. Δηλαδή ολόκληρη δολοπλοκία προκειμένου να βγουν λάδι πάλι. Γι' αυτό και εμείς πριν από μερικά χρόνια, σε μια στιγμή ίστρου να πούμε, μπήκαμε ενώ είμαστε του λαϊκού ρεπερτορίου, γράψαμε το hip hop της παράγκας, θα ακούσετε και το στίχο, είναι σαν να το έχουμε γράψει μόλις χθες το απόγευμα για όλα αυτά που γίνονται. Πάμε μαέστρο μου και γυρίζουμε μετά το διάλειμμα να ανοίξουμε και γραμμές, κληρώνουμε σήμερα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος και κληρώνουμε και ένα τραπέζι υπέροχο στη Λαδόκολα να πάρει την παράσταση, να πάτε να γουστάρετε. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, αν θέλετε και αγαπάτε. Πάμε, πάμε, μαέστρο, ρίχτο το hip hop, το rap της παράγκας. Yo, κόρη, κόρη. Πάμε, 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 εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θα το ανεβάσουμε και στον τοίχο, αφού σας αρέσει. Μιλάμε ότι έχει γραφτεί τώρα πριν κάμποσα χρόνια, έτσι. 2-3, ούτε θυμάμαι. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τραπέζι στη Λαδόκολα κληρώνουμε και κρέατα ενός μήνα το Ακροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη εκλεκτά και υπέροχα. Πάμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς, να μιλήσουμε αντάμα. Τη γιαγιά χρωστάω, το ξέρω. Πιθανόν σήμερα, με τις πολλές γραμμές δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Πιθανόν σήμερα, το τελευταίο 20 λεπτό να βάλουμε και τη γιαγιά που την περιμένετε. Για επανάληψη παίξαμε μόνο μια φορά. Όχι, την παίξαμε μια φορά. Την εκφωνήσαμε μια φορά, δεν ήταν κονσέρβα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο άλλος κοιτάει στραβά, την παίξα μια φορά και με κοιτάει αμέσως στραβά. Δηλαδή, μην πεις μια κουβέντα. Έλα Παναγιώτη. Σήμερα δεν το έχεις, Κώστα, χάστο. Με τους αριθμούς λάθος. Καλά, με τους αριθμούς. Και το σποτάκι αυτό είναι ακόμα από το 103 είναι, παλιό είναι το. Με τους αριθμούς δεν είχα ποτέ, φίλε. Ποτέ. Α, δεν είχες επαφή. Ποτέ επαφή, ποτέ. Έφαγες έναν ολόκληρο μήνα. Φίλε, 20 άρια στα φιλολογικά, 14, 13, 15. Σε αυτά μαθηματικά, άλγεβρες, γεωμετρίες και τέτοια. Φίλε, έχασα χρόνια από τη ζωή μου. Κοίταξε, εμείς έχουμε φαντασία, δεν ασχολούμαστε τώρα με νούμερα. Βέβαια. Όπως καλή ώρα τώρα που είπα νούμερα, θυμήθηκες, μπορείς να πεις, ναι, τον Αλέξη, ας πούμε. Ναι. Το Κολοτούμπα. Ο οποίος τη μία ήταν. Έχει με ποια παιδάκια κάνει παρέα, να τον πείτε. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Για να τον παίζουν καλά, να μην τον αφήνουν στην άκρη ή να τον παίζουν καλπάζια μαζί του και ξέρω τέτοια πράγματα. Ας πρόσεχε. Ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει. Όχι, και με ποιους κάνεις παρέα, όπως λες. Ναι, με ποιους κάνεις παρέα. Μα να γιατί προσέχει. Εμείς εδώ και χρόνια φωνάζουμε στην εκπομπή. Όχι φιλίες με αυτούς, ούτε τους αυτό πράσινους, ούτε τους κίτρινους, ούτε τους κόκκινους. Ακόμα και να αναφέρεται το όνομα του ΠΑΟΚ, πρέπει ο ΠΑΟΚ να κινείται νομικά εναντίον αυτού ή αυτών που το λέει. Τελείωσαν. Δεν θα μπορεί και ο καθένας θέλει να πιάνει στο στόμα του. Κανέναν. Τα τέσσερα γράμματα. Όπως βγήκε και στο Βόλιο ο κύριος Θεαλόπουλος και έβαλε στη θέση της αυτή την κυρία, δεν ξέρω αν είναι και η κυρία, δεν την γνωρίζω. Το που είναι επικοινωνία στον Ολυμπιακό. Μην ανακατεύετε τα φέραμε. Τι θυμήθηκες αυτή και τα κάναμε πλακάκια. Με κανένα δεν τα κάναμε. Τι θυμήθηκες στην Καλακαϊδόνα. Ωραία λέξη. Δεν ξέρω. Δεν είναι επικοινωνία στον Ολυμπιακό. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
Πέρσι που τα έλεγε, έλεγε ο μεγάλος Χαρικλίν. Είχαν δύο ξένους παραπάνω, είναι καλά. Φέτος τους πείραξε δηλαδή που θα παίξουν με κόσμο ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ποια ομάδα είναι. Και ούτε με ενδιαφέρει. Ξίδι. Απλώς που αναφέρεται το ότι έκανε ο Πάουκ πλακάκια με κάποιον άλλον. Ναι, ναι, ναι. Ο Πάουκ δεν παίζει μόνος του. Πλάκα τους κάνουμε, πλακάκια όχι. Έτσι μπράβο. Ξεκάθαρα. Έτσι μπράβο. Γι' αυτό ο Πάουκ είναι μόνος του, τελείωσε. Μην ψάχνουν να βρούνε ούτε γαμίλες, ούτε οάσεις, ούτε ερήμους. Δεν υπάρχει τίποτα. Χρόνια το φωνάζω. Να ξέρει και, να ξέρει και η δική μας, γιατί ορισμένοι τσιμπάνε αμέσως. Χρόνια το λέω. Και κάποιοι ενοχλήθηκαν όταν έλεγα, όχι φιλίες με αυτούς. Μα γιατί, δεν τους έχω, ας έρχονται αυτοί να με ψάχνουν. Γιατί να πάω εγώ. Αυτοί πέφτανε στο φυγάδι να πάω μαζί τους να πιαστώ από το χέρι τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι δουλειά έχω εγώ. Καμία σχέση, καμία. Τέλος φιλιά πάνω. Πολλά, φιλιά Παναγιώτη. 485 αν έχεις σκληρώσεις, δεν ξέρω. Κόρη μου, έχω. Την αγάπη μου. Φιλιά, έχεις μπει ήδη από χθες, έχεις μπει, έχω και τα χθεσινά. Ζούμου σου, αδερφέ. Φιλιά, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ντόμπρο γιούτρο, αδέρφια. Ζέδι μου, Βέλη και Τρενούτκε. Καλό στο παιδί. Τη ζούμε, τη ζούμε, φίλε. Τη ζούμε, αδέρφια. Τους και ρουφάμε. Τη ζούμε ενωμένη. Αυτό που είναι η δική μου επιθυμία για όλα, σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε ενωμένοι. Είναι ενωμένα και τα αδέρφια μας εκεί στον ουρανό, όλα μαζί γλεντάμε. Είναι ωραία εκεί στην κορυφή να είσαι. Δεν παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Γουστάρουμε που είμαστε εκεί πάνω. Ανοιξιάτικη μέρα, ωραία, χαρείτε την. Θα πάμε παραλία, θα στήσουμε την ομπρελίτσα. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Ρίχτε κουβάδες, ρίχτε νταμιτζάνες, ρίχτε λεκάνες. Δεν πέφτει. Ούτε εμείς θα πέσουμε από την κορυφή, όσο και αν το θέλουν αυτοί φέτος. Δεν θα πέσουμε από εκεί. Ενωμένοι προχωράμε, γουστάρουμε, χαρείτε αυτή την ηρεμία, αυτές τις δύο εβδομάδες. Άσε περάστε τους άλλους. Όμορφα, έτσι. Μην ασχολείστε με κανέναν άλλο παρά με τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, την άλλη την οικογένειά μας, στο ΠΑΟΚ, πάτε στα ματσάκια που έχει, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ, στο πινκ-πονγκ, πάτε παντού, στα παιδικά, εφηβικά. Έχει πολλά μάτσο ΠΑΟΚ. Έχει πολλά έχει, και το κυνηγάνε παντού. Έχει. Λοιπόν... Είσαι αγώνες φιλανθρωπικούς όπως προχθές, οι βετεράνοι στην Νεάπολη. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ μεγάλη δράση ο ΠΑΟΚ. Δεν σταματάει ακόμα και όταν σταματάει το ελληνικό πρωτάθλημα ή η Ευρώπη. Και αφήστε τους άλλους να τρώγονται. Αφήστε τους να τρώγονται με τα ρούχα τους. Χαρείτε αυτή τη γλύκα, την ηρεμία. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να νιώθεις ήρεμος. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Όχι μόνο ήρεμος. Και εντάξει με τη συνείδησή σου. Έχουμε ήσυχο μαξιλάρι. Έχουμε ήσυχο μαξιλάρι εμείς. Άστος. Τελείωσε. Αφήστε τους αυτούς να κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, για το ΒΑΡ κάτι μίλησανε, Κώστα. Α, κάτι πήρε ναι, τα αυτοί ναι, μου. Είπε ο Βασιλιάδης, παιδιά του χρόνου. Παιδιά, με το πάσο σας. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. με την καινούργια χρονιά, όχι του χρόνου. Του χρόνου, εννοώ του χρόνου, όχι ημερολογιακά. Του χρόνου, τη σεζόν του χρόνου. Δηλαδή στο άλλο πρωτάθλημα. Εγώ εννοώ τώρα για Ιανουάριο. Όχι, όχι, πουλάκι μου. Καλά πλάκα, κάνεις λέει τι, σε δύο μήνες. Σοβαρά μιλάς. Όταν λέει του χρόνου, είπε. Είπε ότι εκεί γύρω στο Μάιο λέει θα μπει δοκιμαστικά και από τη νέα σεζόν. Παιδιά, δεν υπάρχει καμιά. Δεν υπάρχει από τα My Animals, My Animals Slow που λένε και στα χωριά μας. Τα ζώα μου αργά. Δεν πειράζει. Εμείς πάντως έχουμε τεράστια υπομονή χρόνια ολόκληρα. Μας καλάς τώρα για να σε παρακαλώ, θα κολλώσουμε σε μερικούς μήνες. Μα είμαστε εκπαιδευμένοι. Καθόλου. Όπως το λες. Έτσι ακριβώς. Πλάκα σας κάνουμε. Χαβαλέ, αυτά είναι πράσινα τα μάσκαρα 9... και ψηλές ελιές. 9-15 με βάζει κληρώσεις. Χαιρετισμούς σε όλα τα ζουμουσάκια. Βαλανιδωράκι, είσαι αρχηγός αγόρι μου. Μεγάλη μορφή. Υποκράτιο, θα σου έρθω να ξέρεις, θα τα πούμε από κοντά. Μια μεγάλη παρέα. Με την πρώτη ευκαιρία θα κανονίσουμε μια συνάντηση για τα 20 χρόνια πίσω από το μικρόφωνο. Μακάρι να μπορέσουμε όλοι να είμαστε εκεί. Ψάχνουμε, γιατί δεν θέλω να πληρώσει κανένα στο παραμικρό. Να κάνουμε μια μάζοξη να είναι όλα από τους χορηγούς πληρωμένα. Να ξέρετε. Έτσι θα το κάνουμε. Αλλιώς δεν θα γίνει κιόλας. Φιλιά! Γεια σου, Αποστόλη μου! Γεια σου, Γκόραν! Μόνο, φίλε! Σου μου σου, αδερφέ μου! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Ναι! Γιώργο! Ελά!
Χάιντι. Όχι Βάρκα. Χάιντι. Όχι Βάρκα, όχι Μάρκα. Χάιντι. 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 Γιώργο. Μπέχ τη Δόιτς, νο, 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 νο. Nine και 11. Για πες, για πες. Τι να πω, όχι Βάρκα, όχι Μάρκα. Να βάλουνε. Αυτοί όπως θέλουν θα το κουμαντέρουνε. Όλες οι ύποπτες φάσεις θα υπάρχει διακοπή από τη ΔΕΗ. Και θα λέει, δεν προλάβαμε, δεν είδαμε. Από τη ΔΕΗ, ε. Παιδιά, δεν είχαμε ρεύμα. Δεν παίζονται αυτοί. Ο Χριστούλης θα ξανακατεύει. Και να τους πει να την διορθωθούν αυτοί από τους σταυρός και θα πούν δεν γίνεται, ρε παιδιά. 100%. Δεν παίζονται. 100%. Είναι τόσο βρώμικοι. 100%. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άμα θα πάρεις από κάτω, χειρίζουν και είναι τα δικά τους. Τελείωσε. Ήρωνες. Είναι ειδικά εκεί είναι. Είναι τρομερά ήρωνες. Τελείωσε. Ναι. Εντάξει. Μπορώ να ζήσω με αυτό εγώ. Να ξέρεις. Δηλαδή το γλεντάω πλέον. Αυτό γιατί μας φανατίζει περισσότερο. Καλά. Μα, το καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά που έγιναν πέρσι... Από το βράδυ εκείνο με τον Γάβρο και πέρα, με την κλοπή, όλα μας εισπύρωσαν όσο ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν. Μόνο πέρσι, ρε Κώστα, εγώ θυμάμαι να βγάλω τον Δανοφοσύρα στην Αλφα Εθνική και παίζαμε ένα παιχνίδι. Βγάλαμε φόριο τον Ιωσήφιδη, την Αμαλία, ναι, και ποιον άλλον. Και είχαμε αγώνα μετά με τον Ολυμπιακό. Και δεν λέγανε τίποτε. Η κορτιά έπεφτε σύννεφο. Δεν καταλαβαίνουν τότε. Γι' αυτό φαντάσου υπάρχουν τότε. Αυτές οι ομάδες. Τι γινόταν τότε που δεν μπορούσε, δεν υπήρχαν τα μέσα τότε. Ούτε το ίντερνετ, ούτε τα κανάλια. Εδώ βλέπουμε και στην τηλεόραση. Και αυτοί συνεχίζουν και λένε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Έτσι. Τι να πούμε εμείς, σε τρία παιχνίδια μας έχει σφάξει η διαιτησία. Ευτυχώς έχουμε κερδίσει το παιχνίδι, τα παιχνίδια. Και αυτοί Και στα έξι μάτς έχουμε παράπονα. Και στα έξι, σε κάποια περισσότερο από κάποια άλλα μάτς, αλλά και στα έξι έχουν γίνει διάφορα. Κανονικά. Τι να πει, δεν πιστεύω ποτέ να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και βγαίνει τώρα ο Αλέξης και μας λέει πράγματα που τα ξέρα. Πότε είδες κανένα να το μαγκώσουν και να το πάρουν μέσα, τέρμα και τέλει βάλτος. Όχι, εδώ βγαίνει και λέει με ονόματα. Ο τάδε, με τον τάδε, εκείνο που είναι γνωστός του, που μένει στο τάδε ξενοδοχείο, που συναντήθηκα στην τάδε καφετέρια, που έχουν κάνει αυτό με τη διαιτησία. Εκείνο με πήρε τηλέφωνο, είπε χθες. Το τηλεφώνημα αυτό που δέχτηκα από το δεξί χέρι του Μελισανίδη, λέει που εγώ τον έβγαλα από τη φυλακή. Φαντάζομαι το παιδί είχε συκουφαντηθεί και πήγε φυλακή. Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε, λέει, τα κινητά να το δούμε, να γίνει άρση, λέει, του απορρίτου. Δηλαδή. Άσχετα από το ξαναπεί με τον Κούγια. Και κάτι άλλο κλείνοντας για τον μεγαλομέτωχο ή το επενδυτή του συμπολίτη μας. Όταν ήρθαν και παίξανε για το κύπελο, ήρθε με την φόρμα της ομάδος του. Ναι. Μαγκιά του. Θέλω να ξέρω αν θα κατέβει κάτω και παίξει με κανένα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και καμία ΕΚ. Θα τολμήσει να φορέσει τη φόρμα. Και πού βρίσκει αυτό στα χρήματα που άφησε, φέσωσε ένα κάρο υπαλλήλους, απλήρωτους, πού βρέθηκαν τα χρήματα και φέρουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές και καλά έκαναν και τους έφερε. Και πόσος πληρώνει. Και χαλάς, και χαλάς την όρεξή σου με αυτά δηλαδή. Σε απασχολεί. Μπαίνεις ας πούμε στην διαδικασία. Έγινε 4-10 στην καλή μου μέρα. Γεια σου αγοράκι μου. Γεια. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, πώς πρόβαβες στο Χόλμη, Γιώργος. Έλα. Έλα Κωστή. Τώρα σ' ακούω. Έλα τα γόρι μου, έλα. Για πες. Καλημέρα, πώς πρόβαβες στο Χόλμη, Γιώργος. Όχι ρε φίλε, έλα ρε στο Χόλμη. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τα πούμε από το Ανόβερο, ε. Αγόρι μου, τι ωραία που ανταμώσαμε, λοιπόν, κύριε φίλε. Κωστή, έχεις χάσει το σύραλ με τον Βράνιες, γιατί έχει συνέχεια. Τι λες, α, έχει και παρακάτω. Βεβαίως. Γιατί εγώ μέχρι ένα σημείο διάβασα και είπα το πρωί. Όχι, υπήρξε ποστάρισμα από το fan club ΑΕΚ 1982. Ναι, υπάρχει αυτό. Με φωτογραφία του Βράνιες που αναφέρει στο Σαββίδη, τον έχει ταγκαρισμένο στο ποστάρισμα. Ναι. Και τον γράφει άντε να σβήσει το τατουάζ. Τις αναμνήσεις πώς. Σοόπαρε τις αναμνήσεις. Σιγά ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι ο Σαββίδης απάντησε. Ναι.
Και έχει ταγκάρει το Χριστοδηλόπουλο και λέει απάντησε σε παρακαλώ. Σοβαρά έχει γίνει αυτό. Αυτό είναι το τέλος. Ναι. Νύχτα έγινε αυτό πρωί. Πρέπει να το δω, φίλε. Δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να έγινε αργά το βράδυ, ναι. Θα το δω, δεν ξέρω, εγώ το βρήκα σε κάποια φάση στα ξημερώματα και το έχω σώσει. Είσαι σίγουρος ή το έχουν κάνει τίποτα τσακαλάκια, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Όχι, γιατί από το μπήκα και στο fan club της ΑΕΚ. Το γράφει όντως αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό γι' αυτό ακριβώς. Αυτοί τον είχαν καψούρα τον παίχτη αυτόν. Έτσι. Και έχουμε πει και άλλες φορές. Καλός αμυντικός. Τους έφυγε, δεν τον αναπλήρωσαν γιατί δεν έδωσε κάτι παραπάνω, κάτι της παραπάνω ο Γαλαντόμος. Δεν θα μπορούσαν να τον αναπληρώσουν. Εντάξει. Εμείς είμαστε κομπλέ. Από εκεί πέρα κρίνει η ομάδα και ο προπονητής τι χρειαζόμαστε και τι όχι. Ακριβώς. Θα φανεί. Λοιπόν, καλημέρα μου Κωστή, χαιρετίζω. Φιλιά στο Χόρμπι! Φιλιά, γεια σου αγοράκι μου, γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888, ναι, γεια σας. Καλά, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Καλώς το παιδί. Ακούς, το τίγρη μόνο λεφτά με το ζητάς φίλε, είναι σαν να του παίρνεις την καρδιά να μου. Πλάκα κάνεις τώρα. Αυτός αν είχε τον πρίγκιπης φίλε τον είχε κάνει 50 με 5 εκατομμύρια, όχι 8-9 που δώσε το δικό μας την κρατήθηκε. Εγώ πιστεύω θα τον νίκαιζε τα Σαββατοκύριακα αλλού. Πλάκα. Χωρίς κοτσίτα, ξέρεις κανένα σκούφο να... Μόνο τίποτα σε παιδικά πάρτι και τέτοια. Κωστή, αυτά που είπες για την έρωτα, τα έχω πει χθες στο βράδυ στον Τζόρνταν φίλε, είναι ακριβώς δεν αλλάζουν οι μυστικοί. Αυτά που είπα για... Για την έρα. Α, ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να δικάζουμε, το δικό μας τον είχαν στήσει στον τοίχο και το χτυπούσαν όλοι. Τώρα δεν είμαστε για να δικάσουμε, λέει, ναι, ναι, τα γατάκια, κατάλαβες, άσε ρε φίλε. Ξέρεις τι είναι θλιβερό, θλιβερό είναι που αυτό είναι ένα δημόσιο ραδιόφωνο. Αυτή είναι αέρα Αθηνών, φίλε, δεν είναι αέρα Ελλάδος. Διευκρινίζω ότι δεν μιλάω για τα παιδιά για τους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ που δουλεύουν εκεί και okay, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν τις διαταγές, έχουν το πρόσταγμα και περνάνε τη γραμμή στο ραδιόφωνο, έτσι. Όταν λοιπόν τον δικό μας, όχι απλά τον γδάραν ζωντανό, έγινε ανθρωποφαγία πέρσι. Πλάκα κάνεις τώρα. Έγινε ανθρωποφαγία. Και εκεί ας πούμε που δεν ήταν και τόσο, το είπε ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν ξέρεις να γυρίσει και να κάνει. Τότε στην κάμερα πήγε και όντως στην παιδική κερκίδα. Δηλαδή φίλοι εντάξει, τι άλλο πρέπει να κάνει, δεν κατάλαβα να δω. Και δεν είναι μία αγωνιστική που λένε, είναι αρχηγός και όταν είσαι αρχηγός διπλασιάζεται η ποινή. Γιατί βλέπω όλοι πάνε εκεί. Σόρις ποινές. Ό,τι και ο Πασχαλάκης λέει. Ο Πασχαλάκης δεν ήταν αρχηγός. Ναι. Και τα άλλα τα κουνάβια στην Αθηναϊκή Κυριακή δεν είδαμε λέει τίποτα. Δεν είδαμε. Συγγνώμη παιδιά, τον αγώνα, υπάρχει πίσω να μην δεν είδαμε τον αγώνα. Όσοι δεν είδαμε τον αγώνα καταλάβαμε τι έγινε. Χθες δεν διαβάζω, μάγκας ο Φουρτούνης ζήτησε συγγνώμη. Τι λέτε ρε παιδιά, να πάμε στη γωνία να κλάψουμε γοερά. Να του κάνουμε... Τη μαγιά ρε φίλε, μα είναι τη μαγιά και τη λύση γίνεται. Άρε, πού είσαι ρε στράτο Διονυσίου να πούμε, να βγεις. Πού είσαι ρε να κάνεις ένα έτσι που... Βάλε με στην κλήρωση. Έλα, στελείο. Άκου και ένα ανέκδοτο τώρα έτσι που είμαστε χαλαρέ. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 283. Τέλεια. Για πες. 4 άτομα έχουν αποφασίσει να πάνε για ψάρεμα. Τώρα μέσα στη βάρκα δεν τσιμπάει. Λένε, πω ρε φίλε, λέει αυτό το ψάρεμα είναι με βγει ο κούκκος αηδόν. Ναι, λείπα στη γυναίκα για να με αφήσει. Λέει την αλλάξει η κουζίνα με ζάρι στα πια ένα μήνα. Ποια κουζίνα ρε τελικά, την είπα θα αλλάξουμε λέει αυτοκίνητο. Ο τρίτος σου είπα θα την πάω μια εβδομάδα στο Παρίσι. Ο τέταρτος ο πιο μάγκας. Εγώ μάγκες έβαλα ξυπνητήρι 5,5 ώρα και τελείωσε τα αυτή. Θέλω στο σφυρίξου ή να πάω για ψάρεμα. Πουλόβερ να πάρεις να μην κρυώσεις. Αυτό το δίλημα έχει πάρει φωτογραφία, νομίζω Κανάρης το έχει κάνει προθέσεις, που δείχνει μια οικογένεια που είναι 15 παιδιά. Ο πατέρας, η μάνα και 15 παιδιά στη σειρά. Λέει, να μια γυναίκα που δεν έχει ποτέ πονοκέφαλο. Ποτέ, φίλε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Αυτά τα όμορφα γίνονται. Θα ξανακάνουμε εκπομπές σαν τη χθεσινή που αναφερθήκαμε σε αλάνες, σε παιχνίδια. Σε παιδικά χρόνια γουστάρουμε, γουστάρουμε, μας αρέσουν αυτά και εμάς να γυρίζουμε πίσω στον χρόνο. Ναι, καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Εσύ, έχεις αμφιβολία γι' αυτό, πρέπει να το συζητήσουμε. Μπορεί να το πω στο ψυχίατρο να μου πει την αλήθεια. Φουβού, πες μας για χρονολογίες, πες μας για χρονολογίες. Καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες, τις ζουμουσίτες και τα ζουμουσάκια και στην ΑΕΧ 2014 με την τετράχρονη ιστορία της. Έτσι. Κοντεύει να γυρίσει ο χρόνος, οπότε... Να γυρίσει να κάνουμε πεντάχρονη. Έτσι. Για βες. Λοιπόν, Κωστή, τι να πω, βλέπουμε πράγματα και θάματα καθημερινά, εντάξει, ούτως ή άλλως.
νομίζω ότι όντως ζούμε, πραγματικά ζούμε μεγάλες στιγμές. Έτσι. Είναι πραγματικά μια ζουμουσού εποχή. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν σχόλια. Θέλω να πω ότι αυτό που λες πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ, δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους, ας πούμε, αυτό που λες, να το εμβαθύνω φυσικά λίγο και να πω ότι μπορεί να ερχόταν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ να έπαιρναν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα ή να κάναν κάποιες πορείες στην Ευρώπη, που κάναμε και εμείς πορείες βέβαια, αλλά τέλος πάντων να πέραν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα εντός Ελλάδος. Αλλά ο λόγος στον οποίο δεν έγινε η μεγάλη μάζα σε αυτές τις ομάδες είναι γιατί μας αδικούσαν. Ναι. Γιατί ακόμα και ο οπαδός τους ξέρει ότι πολλά από αυτά που πήραν δεν τα άξιζαν και τα πήραν επειδή... Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Όταν εγώ ήμουν παιδί και μου λέγανε ότι μας κλέβουνε, ας πούμε, και το έβλεπα με τα μάτια μου, όταν έβλεπα το Γιάννα Κόπουλο να σέρνεται 13 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή και να σταματάει μισό μέτρο μέσα και να λέει πέναλτι. Τον Αλεξανδρή που έλεγε και το παιδί μου κλέβω στα ζάρια όταν παίζουμε τάβλη, και το παιδί μου λέει θα το κλέψω, κλέψω. Όταν το έβλεπα με τα μάτια μου να συμβαίνει, δεν μπορούσα να το ακολουθήσω τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, όταν εγώ τους έδωκε και με κλέβανε. Δεν μπορούσα να τους ακολουθήσω. Πώς θα γίνει, όταν είσαι παιδί, συγγνώμη που σε διακόπτω, παίζει τεράστιο ρόλο τι σου λέει και ο γονιός. Συνήθως που ναι, ο πατέρας είναι τι σου λέει. Άντε πάμε, επειδή αυτοί παίρνουν τα πρωταθλήματα, πάμε να περάσουμε ωραία, πάμε χωρίς να εξετάζουμε το πώς και το γιατί. Okay. Αυτό σου λέει, ένα παιδί, από το παιδί, από μικρό και από τρελό και από μικρό, μου είναι αλήθεια. Το παιδί, αν του έλεγε ο πατέρας, ο Ολυμπιακός εδώ ένας, του έλεγε κοίτα ο Μαδάρα τι κερδίζει, την μπαλάρα παίζει και έβλεπε, του λέγανε όλα τα άλλα παιδάκια ρε, εσύ, μας κλέβουν. Δεν το βλέπεις. Δεν θα το έβλεπε. Δηλαδή εγώ το έβλεπα παιδί, όλοι το βλέπαν, έτσι. Τώρα, εκεί φτάνω το ζουμάκι, ξέρεις. Τώρα, επειδή έχω ακούσει διάφορες ιστορίες. Ναι. Κάτω. Κάνε zoom. Κάτω στην Αθήνα. Ναι. Οι μπαμπάδες περισσότερο, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και αεξίδες, παίρνουν τα PlayStation από τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά ναι, θέλουν να βλέπουν μπάλα, ωραίο ποδόσφαιρο. Τους αρέσει ο ΠΑΟΚ. Σε πολλά παιδιά κάτω. Τους κλείνουν την τηλεόραση. Τους κλείνουν την τηλεόραση, τους παίρνουν το PlayStation και το κινητό κοστί. Τι να πεις, αδερφέ, έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά αλλάζει, δηλαδή, να ξέρεις. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα εξωφρενικά, έτσι. Αλλάζει. Λοιπόν, είναι ντροπή και για την ΕΡΤ. Να δω τι θα κάνει και ο κύριος Βασιλιάδης με τον κύριο Κούγια και περιμένουμε. Η εισαγγελία και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, όχι μόνο η αθλητική και η ποινική. Δηλαδή ποινικά πράγματα είναι τώρα εδώ. Στο ποινικά. Πώς λέει το σύνθημα, 2 τόνοι ηρωίνη και 8 νεκροί. Κάτι λουκουμόσκολες. Κάτι λουκουμόσκολες. Αυτά ακριβώς. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί. Καλημέρα. Γεια σου Θουβού. Γεια σου Θουβού. Τη γιαγιά, λέω. Θα την βάλουμε τη γιαγιά, παιδιά. Σήμερα θα την βάλουμε τη γιαγιά. Είμαι βέβαιος ότι θα την βάλουμε τη γιαγιά σε επανάληψη. Έτσι είναι. Μεγάλη τρέλα ο Μαουρίσιο μέσα στα αποδυτήρια λέει. Τους φώναζε. Εμείς θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Βγάζει τρομερό πάθος. Ένα παιδί το οποίο είναι χαμηλών τόνων. Δεν είναι κανένας. Είναι ένας χαρακτήρας. Το βλέπετε μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένας κινούμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ένα κομπιούτερ. Ένας άνθρωπος πολύ κομβικός. Και όταν αρχίσει και να σκοράρει κιόλας, γιατί το έχει και το σουτ, όπως είδατε, σε μια φάση πολύ δουλεμένη, ολόκληρο screen έγινε σε εκείνη τη φάση. Ολόκληρο screen. Καλημέρα στη Δέσποινα την Κυριακίδου. Καλημέρα Κωστίκη Ζουμουσάκη, όμορφη μέρα, όλη μέρα Ζουμουσού ΠΑΟΚ. Γεια σου Δεσποινούλα, γεια σου Ηλία Σταφυλίδη, στο Χέλσιμπορκ. Ανταμώσαμε πάνω στο ανώδερο. Τι στιγμές ζήσαμε εκεί. Τι στιγμές. Ζούμου σου λέμε και τα ετόπουλα εκεί ψηλά, ποτέ δεν τα ξεχνάμε. Καλημέρα από Ασπρό Μαυρή Σουηδία. Χέλσιμπορκ, γεια σου Τσουκνίδα. Ζουμουσάκια, καλημέρα. Απολαύστε τον ελεύθερο χρόνο σας όσο μπορείτε. Με φίλους, με την οικογένειά σας. Πολύ φιλοσοφημένο. Γεια σου Λάρη. Το διάβασα αυτό. Για την ΕΡΤ. Καλημέρα στο Παόκι Παοκάκι. Καλημέρα σε όλα τα Ζουμουσάκια. Γεια σου Μάριε. Dynamics Man, καλημέρα σε ασφόρμη παρέα. Να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Ο μπασκετοπάοκ δεν τα κατάφερε χθες, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Ζούμου σου λέμε και δεν μασάμε. Αυτοπεποίθηση, αδέλφια, πολύ σημαντική υπόθεση. Να πούμε φυσικά
Το ανέβασε και στο zoomusu.gr. Χρήσα, παραπέμπονται οι τάτσεις και κρέτσιμος για το ΠΑΟΚ Απόλλωνα Σμύρνης. Είδαμε πώς καταφέρνεις πραγματικά να εκνευρίσεις όλη την κοινωνία και όλο τον κόσμο. Πάλι 2-3 offside ανύπαρκτα. Πάλι φάσεις που μας βγάζουν από τα ρούχα μας. Από τα ρούχα μας. Υπάρχει πολύ ωραίο βιντεάκι που έχει ανεβάσει ο Δημήτρης Ολιόλιος και το έχει κάνει ο Ψύχρας με τα χειρουργεία τις 6 αγωνιστικές. Είναι ο Χαλίφης, βλέπετε, ο Ιβάν που σμπρώχνεται συνέχεια ο ΠΑΟΚ, έτσι. Καλημέρα, ο Βαγγέλης ο Παρατσουκίδης, Κωστή, Ζουμουσάκια ΠΑΟΚ. Λέμε κάθε πίκρα και με κλάτς χλούτς, χαιρετίσματα στην πιο όμορφη παρέα. Γεια σου, αδερφέ. Και έχει βάλει ωραία φωτογραφία. Ρετρό, ΠΑΟΚ διδάσκει ποδόσφαιρον μόνον με 30 δραχμές. Τι ωραίο αυτό. Τόσο κόστιζε το εισιτήριο. Τόσο κόστιζε το εισιτήριο. Καλημέρα στην Γερμανία. Γεια στο Δωρή. Ανδρούτσε. Ένα μεγάλο μπράβο στην ΠΑΕ για την αντίδρασή της, λέει, στα όσα είπε ο Κοντός και προσπάθησε αμέσως να μπλέξει τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδια κάτω από το τραπέζι. Τα όσα ακούστηκαν είναι ποινικά διώξιμα και για συγκοφαντική δυσφήμιση από τον αιώνιο ανακατοσούρα του ποδοσφαίρου. Η Βάν Σαββίδης ο μόνος που μπορεί να ισοπεδώσει την παράγκα που τρώει τα σωτικά του ποδοσφαίρου. Και εσύ εκεί στην Παπαναστασίου θέλεις ξένο διδυτή για τον αγώνα μεταξύ μας. Πολύ ευχαρίστως. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, λέει ο Θοδωρής. Εξάλλου το παιχνίδι δεν μας απασχολεί καθόλου. Θα είναι μια συνέχιση της προπόνησης στη Μεσύμβρια. Ντέρμπι θα δούμε τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια. Το είπα φυσικά για τις τρεις συλλήψεις. Για τον Άσο. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη να λάμψει. Θα πάμε σε τέλος πρώτης ώρας. Θα την ακούσουμε σήμερα τη γιαγιά. Και τραγουδάκι θα βάλουμε και πίτσα έχω έτοιμη. Όχι με μανιτάρια, πίτσα Παπαδοπούλου. Μην ξεχνάτε, χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με υπέροχα πράγματα LG πλυντήρια αυτή την εποχή. Και βέβαια, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, τουρτάρες, γλυκάρες, τσουρεκάρες, τα πάντα όλα. Και υπέροχο παγωτό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά, όλα πεντακάθαρα. Πάμε τέλος πρώτης ώρας και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Πάω κότο εκεί, ασφαλίζεστε 2, 11, 93 και 5 πεντάρια το αυτοκίνητό, στη μοτοσυκλέτα σας. Μπείτε και στο paokoto.gr για να δείτε και να κερδίσετε. Βεβαιότατα! Και φυσικά λαδόκολλα από το κορδελιό στο καρμάνκιο ή υπέροχες γεύσεις, υπέροχα εδέσματα. Δεν έχει προτάσμα αυτή την Κυριακή. Δεν παίζουμε αυτή την Κυριακή με τον συμπολίτη Παντελή. Παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Έχει με την εθνική. Με την εθνική. Τη γιαγιά μετά τις 9.30. Μετά τις 9.30. Είπαμε, δεν θέλουμε να τα βάζουμε συνέχεια και σούπα να μην γίνει και να μας κουράζουμε κιόλας. Πάμε όμως να μιλήσετε εσείς, πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη και τραπέζι στη Λαδόκολα. Να γουστάρετε. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τι γίνεται, έλα, Κωνσταντίνε. Γεια, πες. Καλημέρα σε όλο το κουτί. Να πω ένα γεια πέρα να πω. Μια καλημέρα. Λέγατε πιο μπροστά για το Μαωρίσιο. Πιο παλικάρι το είπα, το ξέχασα κιόλας στο μήνυμα. Εδώ ρε φίλε ο Μαραντόνα ήρθε και έπαθε πλάκα με τον κόσμο. Από εκεί γίνονται οπαδοί. Από εκεί κερδίζουμε οπαδούς, από τον κόσμο το πάγο. Καρσία. Ήρθε ο άνθρωπος, έπαιζε Μίλαν, έπαιζε Ρεάλ, εδώ έκατσε. Γιατί δεν πήγες αυτός να καθίσει. Αυτό, όταν έρχονται τώρα οι παίκτες της... Είδες τώρα, ήρθαν οι παίκτες της Τσέλσης εδώ. Έχει κανένα λόγο παγκόσμιας εμβέλειας και κλάσης. Να μιλάει και να λέει ο Φάμπρεγκας που έχει πάρει ό,τι υπάρχει, ό,τι κατσαρολικό υπάρχει. Και να λέει έπαθα με αυτό το πράγμα, δεν το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Ο Φάμπρεγκας που έχει πάρει Μουντιάλ, Euro, πρωταθλήματα στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα, στην Αγγλία τα πάντα. Λοιπόν, δεν έχει κανένα λόγο αυτός, ούτε να γλύψει, ούτε να καλοπιάσει τον κόσμο. Τελείωσε το μάτς, κέρδισε, φεύγει, άρα αυτό πρέπει να μας λέει κάτι. Και όχι μόνο ο Φάμπρεγκας και άλλοι πρωτοκλασσάδες της Τσέλσης, έτσι. Τώρα να πω κάτι, Κώστα. Άκουγα χτες σε μια άλλη εκπομπή τον κύριο Βαρούχα στο ραδιόφωνο. Ναι. Καλά τώρα τους έπιασε ο πόνος. Ο πόνος για τον Έλληνα διαιτητή. Άρχισαν να λένε για τον Ντάλλας, για τον Περέιρα. Καλά για τόσα χρόνια. Κάτι σπανάζει. Όχι κάτι... μόνο αυτό. Αυτά δεν τα βλέπατε. Κρίμα για τον Έλληνα διαιτητή, λέει, δεν είναι αυτό το πράγμα. Για τον Έλληνα. Τώρα τους έπιασε ότι ο Έλληνας διαιτητής έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση. Αυτό δεν το αναφέρουμε, έτσι. Ο ξένος τους ενοχλεί. Ναι. Ρε ξένο διαιτητή και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Κάθε αλλά, μέρα το ναι. Κάνουμε. Κάθε μέρα. Έπρεπε να το πεις. Άντε οι διαιτητές είναι ανθρώποι που φοβούνται. Αυτοί που στέλνουν, που κίνουν τους φούρνους, τα αμάξια, στέλνουν σφαίρες μέσα σε τώρα μέσα σε και εσύ, έχει και τώρα αυτοί και εσύ. Εδώ πέρα, αυτοί εδώ πρέπει να ξέχασε κάποιος ένα φαΐ στο φούρνο,
την Κυριακή που πηγαίνει το ψητό. Και εσύ και εσύ αμέσως. Ο άλλος πήγε σφαίρα, σφαίρα. Του είπε φεύγεις, πήγαινε πάρε μου δύο καφέδες. Σφαίρα, έφυγες, σφαίρα. Ή ο σφαίρα, ο ραδιοφωνικός σταθμός. Έχει σφαίρα στην Αθήνα, δεν έχει σφαίρα. Ραδιόφωνο, νομίζω έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Τώρα τι μου λες. Δεν να γίνουμε κι εμείς Αϊνστάιν, με φαίνεται να πω. Γιατί μπορούμε να γίνουμε Αϊνστάιν, αλλά ας το κάνουμε. Ίδιους με αυτούς. Ίδιους με αυτούς δεν θα γίνει ποτέ ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης. Το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο. Αλλά εκεί στη λάσπη μέσα τα χέρια του δεν θέλει να τα λερώσει ο άνθρωπος. Έτσι. Και εμείς δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που τον είπαν το Σαββίδη από την αρχή, ροσοπόντι, ο Φόρμες με καπίνια και τα λοιπά. Όχι μόνο αυτό. Που του είπανε. Όχι, που του είπανε. Μην είσαι κορόιδο. Μην πληρώσεις. Περίμενε λέει. Θα πέσεις, θα σβηστούνε. Μην είσαι κοροϊδάρα. Έτσι κάνουν όλοι. Ο άνθρωπος όμως είπε. Δίπλα στο δικό μου όνομα δεν θέλω να μπει κοιλίδα στη σελίδα του ΠΑΟΚ, στο βιβλίο του. Ότι εμείς κάναμε. Δεν χρειάζεται, του ξέρετε ποιοι είναι. Όχι μια φορά μόνο και μια και δυο. Τα κοτσάρουν τα μπιμπιλίνα, τα έχουν κοτσάρει και δεν θα λένε τίποτα. Παλιοποιότητες, οι παλιοποιότητες που λέει και ένας φίλος μου. Παλιοποιότητες, στις Μυκόνο, ε παλιοποιότητες. Άντε, να βάλουμε καμιά πίτσα να ακούσουμε ρε φιλαρά. Έτοιμος είμαι, έτοιμος, έτοιμος. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Από Ξάνθη. Έλα ρε δικηγόρε. Πού είσαι ρε lawyer. Εδώ είμαι που να είμαστε. Για πες ρε Θανάση. Τι γίνεται εκεί στην Ξάνθη, πω. Τι σφαγή ήταν αυτή ρε φίλε. Δηλαδή, τι έγινε ρε. Απίστευτα πράγματα. Μάλιστα. Τι να πεις. Έχω χάσει πάσα ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο πάσα φίλε, αλλά και σουτ ελπίδα. Δηλαδή, ξεφύγαμε από την πάσα. Μόνο από το passing game. Τι να πεις. Τελειώνουν τα λόγια. Αυτό που έχουμε πει ρε Κωστή είναι ότι ξένος, όπως λες και εσύ, ξένος διαιτητής μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Φίλε, ξένος και στα μονά ζυγά για τα χαρτάκια. Για το σο και σον. Ξένος και στο κουτσό. Δεν γίνεται αλλιώς. Εν τω μεταξύ, δείτε λίγο τώρα. Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν. Να, και τι θα γίνει και πηγαίνουμε πίσω. Άκου τώρα, πηγαίνουμε πίσω. Δηλαδή, ήμασταν μπροστά με τους Έλληνες διαιτητές και πηγαίνουμε πίσω επειδή φέρνουμε τους ξένους. Και πάλι και αυτοί δεν ήταν άριστοι, έτσι. Μην αγιοποιούμε. Απλά τουλάχιστον σε σχέση με τους υπάρχοντες, ξέρεις ότι πάνε να σφυρίξουν αυτό που βλέπουν. Έτσι λέω εγώ τώρα. Κοίταξε, Κωστή, εγώ το έχω ξαναπεί. Αν ο Έλληνας διαιτητής έχει τα εχέγγυα ότι δεν θα πάθει κάτι και ότι πρέπει να σφυρίξει αυτό το οποίο βλέπει, αλλιώς θα τιμωρηθεί άπαξ διαπαντός, θα γίνει καλός. Μα πολλοί από αυτούς είναι φοβισμένοι. Δεν είναι ότι είναι στημένοι. Είναι φοβισμένοι, φίλε. Τρέμουνε. Πέρα από αυτό ότι τρέμουνε, ότι αυτοί που θα ανέβουν για να σφυρίξουν αγώνες της πρώτης κατηγορίας έχουν ανέβει, πώς έχουν ανέβει, για να μην τα λέμε. Και θα μας κλείσει κανένα εσουρού μέσα. Φυλακή θα πάμε. Ναι, φυλακή θα πάμε. Ή θα σου πούν φέρει αποδείξεις όταν λες αυτά. Βεβαίως, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εντάξει. Δηλαδή δεν γίνεται να λες τώρα ότι... να σου δίνει πέναλτι έξω από την περιοχή. Όπως λες τον αγώνα Ξάνθη η Λάρισα, το παίχτης Λάρισας που δεν τους λαρισιώνται, δεν τους πω με την καμία. Ούτε εγώ, δεν έχει σημασία αυτό. Όταν λέμε τι βλέπουμε τώρα. Τον δηλαδή... Αλπίνο τους ακατέπει στο πόδι. Λοιπόν, πάει φίλε το πόδι πάει και του λέει καλημέρα, καλημέρα. Να το τυλίξω για το σπίτι ή θα το φάμε εδώ το πόδι σου. Δηλαδή εκεί είναι προσπάθεια, του κόβει φίλε την κνήμη και την περώνει. Τον αφήνει ανάπηρο. Ξεκάθαρο. Το μαρκάρισμα αυτό, όχι κόκκινη φίλε. Εκεί πίσα και πούπουλα. Το βάζει και σε ένα σίδερο μεγάλο και με πίσα και πούπουλα. Και πάρω κίτρινη λέει. Εντάξει. Okay. Ναι, και όπως λέει, είχε πει και ο προηγούμενος ότι ο κύριος Βαρούχας λέει για τον Έλληνα διαιτητή. Ας αναλογιστεί ο κύριος Βαρούχας. Όταν στο τελικό πέρυσι ο Ισπανός ο διαιτητής είχε δώσει πέναλτι και ήταν στην θέση ήταν Έλληνες, πότε θα τελείωνε ο τελικός. Δεν ξέρουμε αν θα τελείωνε κιόλας. Επίσης δεν ξέρουμε αν θα μας άφηναν να το πάρουμε αν ήταν ένας διαιτητής. Εκεί φτάσαμε. Έγινε Θανάση μου. Φιλιά. Λοιπόν, βάλουμε και μένα στις σκληρώσεις. 261 και τα ακραία δώστα σε ένα άνεργο ή σε ένα πολύτεκνο. Έγινε δικηγόρε μου. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Ciao, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας.
Έλα ρε Κουστάκη. Καλώς το παιδί. Good the boy. Τι γίνεται. Λοιπόν, για πες, είσαι ο. Λοιπόν, χαιρετίσματα από την ασπρόμαυρη Γερμανία, από το Χάγεν. Όχι ρε φίλε. Καλώς το Χάγεν. Καλώς το Χάγεν. Έλα ρε γαμό το, έλα ρε. Παντού έχει ρε. Σε γουστάρι, χωριά του ρε Κουστάκη. Σαν τρελή φίλε. Την έχω καψουρεμένη. Δεν της μιλάω, της κρατάω λοιπόν. Μούτρα. Έχουμε αργία τώρα, έχουμε αργία εδώ και για δύο εβδομάδες. Περνάμε καλά, βάζουμε τα κλαρίνα και ακούμε. Μπράβο, και φίλε. Περιμένουμε. Και αυτό, περιμένουμε. Αυτό φίλε. Περιμένουμε. Αυτό. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα μου σε όλα τα παόκια. Σε όλα τα παόκια, αλλά πανταχού της γης. Φιλιά στη Γερμανία, φιλιά στο Χάγκεν, φιλιά. Να είστε γεροί. Να είστε καλά, να είστε καλά, έτσι ρε παιδιά. Με αισιοδοξία, με τρέλα, με πίστη. Μη λυγίζουμε, μη σκύβουμε το κεφάλι στα προβλήματα. Έτσι, και εκεί έξω στη Γερμανία, το έχω πει και άλλες φορές, και όχι μόνο στη Γερμανία. Δύο φορές Έλληνες, δύο φορές αγάπη. Και για την πατρίδα και για την πόλη και για την ομάδα, χωρίς υποσημειώσεις. Αγάπη ατέρμονη, ατελείωτη για τον ΠΑΟΚ. Χωρίς, μα ξέρεις, αυτός μου αρέσει, εκείνος δεν μου αρέσει. Μόνο ΠΑΟΚ, τα τέσσερα γράμματα δίπλα, ψηλά, εκεί που είναι η οικογένεια. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το Φιλάρετο. Μου γράψε ένας χθες. Ο Φιλάρετος λέει, μια φορά δεν θα βγει τσαντισμένος που έχει αυτό το πράο ύφος. Λέω, ο Φιλάρετος κάνει την εγχείρηση με λέιζερ, δεν χρειάζεται να φέρει τσεκούρι. Ζτ, είναι το στυλ του καθενός. Έτσι. Έτσι είναι. Αγώριο. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, αλλά το εντυπωσιάστηκα, ξέρεις, με αυτά που άκουσα από τον Κούγια. Ναι. Τα είπε σε διάφορους σταθμούς, τα είπε σε διάφορα site, τα είπε με ανακοινώσεις. Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Σκέψου όμως, όταν είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με τον Σαββίδη, επί μία εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, στην τηλεόραση είχε συνέχεια δεκάλεπτα. Όχι, τι δεκάλεπτα, σοβαρά. Ένθετα κανονικά αφιερώματα. Αφιερώμα, απελάστε τον, έτσι, καταδικάστε τον, διώξτε τον, ο στιγερός δολοφόνος. Ο Κούγιας τώρα αυτά που είπε, γιατί δεν τα λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Δεν είναι τόσο σημαντικά? Φυσικά είναι σημαντικά, γιατί άλλο του βγάλαν τον μπουφάν και φάνηκε το σιδερικό, άλλο εδώ έχουν εστίσει ολόκληρη φίλε εγκληματική οργάνωση, τι μου λέτε. Ακριβώς. Εδώ είναι πολύ πιο καθοριστικά τα πράγματα. Σιωπηλή ενοχή. Σιωπηλή ενοχή, αδερφέ. Λέει ονόματα. Περιμένουμε να δούμε τον κύριο Σιμιτζόγλου που, και όχι μόνο τον κύριο Σιμιτζόγλου, εδώ δεν είναι αθλητική δικαιοσύνη φιλάρετε. Εδώ πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός, είναι τα θέματα ποινικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ποινικά αδικήματα, βαρύτατα. Λοιπόν. Κυβήσανε τον προπονητή μας γιατί τους κάθεται στο μάτι, γιατί αυτός ουσιαστικά δεν τους έχει ανάγκη. Δεν γουστάρει και δεν έχει και λόγο να πάει να γίνει προπονητής. Ούτε θέλει ποτέ να πάει εκεί. Και όταν φύγει από εμάς, πρωταθλητής για μία ακόμα φορά και έχοντας πάρει και το Σεντόνι μέσα στην Τούμπα, την καινούργια Τούμπα, όταν θα φύγει θα πάει εξωτερικό ο Λουτσέσκου. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν τα λέει έξω από τα δόντια. Αυτό όμως που μπορώ να καταλάβω είναι ότι τέτοια ευαισθησία θα την έχουν για τον Κούγια. Καλά. Και ξέρεις κάτι, επειδή λένε τώρα ας πούμε, έγινε το βανάκι, το κάνανε, το κάψανε όλο και υπήρχε περίπτωση να κάνουν και άνθρωποι εκεί μέσα. Άκουσες εσύ να πιάνουν έστω και όχι, ρε, τι να πιάνουν. Σωβαρά μιλάς. Σε παρακαλώ. Αποτύχει σωθήκαν τα παιδιά. Αυτούς που έχουν τραμπουκίσει τους διαιτητές έχουν πιάσει έστω και έναν. Πού, δηλαδή, πού, πότε, τι ώρα, απόγευμα, μεσημέρι, πότε. Και τόσο ικανή είναι η αστυνομία Θεσσαλονίκης και ανίκανη η αστυνομία Αθηνών. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι τραγικές οι διαφορές. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχω πρόβλημα με τους διαιτητές μας. Οι διαιτητές μας δεν φταίνε. Φταίει το ότι δεν τιμωρείται κανένας από αυτούς που τους τρομοκρατεί. Ναι. Αλλά είναι και αυτοί, μια στιγμή λίγο, φταίνε ως προς τι οι διαιτητές. Αν κάποιος σε τρομοκρατεί και σε απειλεί, βγαίνεις και το λες. Εφόσον μένεις και αποδέχεις μια κατάσταση, σημαίνει ότι είσαι συνένοχος μέσα σε αυτό το κόλπο. Ότι είσαι και εσύ γρανάζει μέσα σε μια μηχανή που στείνει τα παιχνίδια, που καθορίζει τα αποτελέσματα, που είναι ένα ολόκληρο σάπιο σύστημα. Έτσι δεν είναι? Αν σου δίνουνε 5.000 το μήνα. Α, έτσι. Α, εντάξει. Αν τόσο κοστίζει σιωπή. Άμα κοστίζει τόσο, εντάξει παιδιά. Για τρεις φορές, να μην σου πω τέσσερις, για τρεις διαιτησίες που θα κάνει κάποιος,
να είσαι σίγουρος σε αυτή την περίοδο της κρίσης, πολλά πράγματα θα καταπίνουνε. Εντάξει. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η πρώτη φορά που οι ξένοι επιτέλους αλλάζουν λίγο το... Να δούμε. Ό,τι έχει γίνει. Είμαι τόσο επιφυλακτικός, φιλάρετε μου, είμαι τόσο επιφυλακτικός σε όλα αυτά. Τόσο επιφυλακτικός. Ο Βασιλιάδης πάντως βγήκε και είπε, το ΒΑΡ λέει το από την επόμενη χρονιά. Λέει τώρα. Από την επόμενη, όχι ημερολογιακά, από την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Δηλαδή στο πρωτάθλημα το επόμενο. Τώρα δύσκολα. Παρακαλάνε μέχρι τότε να μην υπάρχει ο ΠΑΟΚ, γιατί όλα αυτά θα τους βγουν ακόμη χειρότερα. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται, όσο θα υπάρχει ουρανός και γη, τόσο θα υπάρχει ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά τώρα είναι δυνατός και είναι πιο δυνατός και από αυτούς. Εκεί είναι που ζορίζονται άσχημα. Και αυτό το πράγμα τους τρομοκρατεί. Πρέπει κάτι να κάνουν γι' αυτό βλέπεις τόσο χοντρό το παιχνίδι. Έγινε, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Αμέσως. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Ω, τι κάνεις, φίλε. Τι γίνεται. Τι λέει. Δόξα τω Θεώ, είσαι ο. Αστέριο. Ο. Αστέριο. Αστέριο. Ναι, ο φίλος σου. Έλα ρε Αστέρια, τι γίνεται. Όσο υπάρχει, ωραίο ήταν αυτό. Φως και, πώς είπες. Όσο υπάρχει ουρανός. Γη και ουρανός. Λέει δεν θα υπάρχει. Όχι τόσο δεν υπάρχει. Πάω και εσύ μαζί. Και εμείς μαζί φίλε, μαζί. Εμείς μαζί για μια ζωή. Για πες, πώς θα περνάς. Καλά. Μπράβο. Βάλε 116. Μπήκες ήδη. Ε? Μπήκες ήδη λέω. Μπήκες. Για τα κρέατα. Φιλιά. Τσιτσί. Φιλιά. Μοιράζω. Φιλιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας και sorry που περιμένατε. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς στη Manchester United ρε. Τι έχεις να φύγει. Επιτέλους. Τι. Θα φύγει. Δεν είναι. Δεν την κλειδώνει. Εντάξει, ρε, μετράει ανάποδα, δεν είναι, είναι θέμα χρόνου. 825 μέρες λέει μένει στο ξενοδοχείο, τους έχει κοστίσει 600 χιλιάρικα. Ζήτα κανονικά. Έτσι είναι οι τουρίστες, φίλε, οι τουρίστες μένουν στα ξενοδοχεία. Ακριβώς. Και Μουρίνιο ένας τουρίστας είναι εκεί. Έτσι. Και επειδή σώθηκε την Newcastle που έγινε τεράστια ανατροπή. Επειδή και έχω... όλο αυτό έγινε μόνο και μόνο για να τους πεις, να τους πεις στο μάτι. Πρόσεξε, θα σου πω ένα πράγμα. Έχω ένα φιλαράκι εκεί στο πατρικό μου στην Τούμπα, άρρωστος με τη Manchester United, με φανέλες, με διαρκείας, με εκδρομές, με τέτοια. Λοιπόν, και μου είπε, λέει, θα πάρω τον Ζιντάν. Ο Ζιντάν, αν πάει σε μια ομάδα μεσού στη σεζόν, θα είναι η Bayern και όχι η Manchester United. Να ξέρετε. Θα είναι η Bayern Μονάχου. Και όχι μάλιστα στην Αγγλία. Αν προλάβει να τον πάρει United, όποιος προλάβει είναι βασικά. Δεν νομίζω, δεν θέλει. Βγήκε ο μάνατζερ του και είπε δεν γουστάρει η Αγγλία. Πού να μπλέξει φίλε τώρα. Όποιος πάει εκεί μετά τον Σερ Άλεξ έχει μια κατάρα 50 ετίας. Μην το λες. Είναι United αυτή τη στιγμή ίσως να είναι μεγάλη ευκαιρία για αυτόν. Γι' αυτό το λέω εγώ. Τέλος πάντων. Στα δικά μας εμείς. Στα δικά μας. Πάμε τώρα στην ουσία. Φίλε, δεν με πέφτει. Έτσι. Με τίποτα. Φέρτε παγόβουνα, φέρτε κουβάδες, φέρτε λεκάνες, φέρτε τα μιτζάνες. Παγοθραστικό ΠΑΟΚ. Ό,τι μπορούν κάνουν. Μέχρι και τη θερμοκρασία έριξαν. Είχε κάτι κρύα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μας πέφτει. Ενώ πάντα η ψυχολογία. Η εκπομπή δεν βρίζει. Δεν με αγγίζουνε. Πλέον δεν με αγγίζουνε. Καθόλου. Τίποτα. Και αρνή θα κρεμάσω το Πάσχα. Θα το ξεκοκαλύψω. Και τσιγκέλι θα βάλω. Τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Να ξέρουν, ο Παοκτσής δεν κοιμάται μπρούμητα. Δεν κοιμάται μπρούμητα. Έτσι. Ναι, είναι που σκάβεις λάκκο για να κοιμηθείς. Πηγάδι ψάχνεις. Γεώτρηση. Κάνεις πηγάδι και μετά κοιμάσαι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε μπροστά. Γεια σου, Μαγιού, αδερφέ μου. Ενωμένοι, βάλουμε σκληρώσεις, φιλέ. Έγινε χάρη, σε χαιρετώ. Πες μου λίγο νούμερο πες μου. 459. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Yeah. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Θα βάλουμε γιαγιάκα μετά το διάλειμμα, όπως έχουμε υποσχεθεί. Γιαγιά, medium, γιαγιά και ο ΠΑΟΚ, Οκτώβρης 2018, η τελευταία γιαγιά, το νούμερο 5. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κώστα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι, καλώς το ναι. Πρώτη φορά με ακούς. Και τελευταία. Όχι τελευταία. Δεν θα είναι τελευταία. Σε καλωσορίζουμε στην ωραία παρέα μας. Στην τρελοπαρέα του Ζουμουζού. Καλώς ήρθες φίλε. Σε
σε ακούω κάθε πρωί. Αγόρι μου. Συντεχνώ από Αθήνα, είμαι φίλος του Γιώργου. Βγαίνω στη βραδινή εκπομπή στη Ζούγκλα. Είμαι ο Μπάμπης από την Αθήνα. Μπράβο, ρε Μπαμπίνο. Βγαίνει στο Ζαγόρα, έτσι. Ζούγκλα, Ζούγκλα. Χαμός γίνεται. Χαμός ναι, στη Ζούγκλα. Είμαι ζουγκλικός. Ζουγκλικός. Σας ακούω κάθε πρωί και θέλω να, σου πω, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι περνάμε καλά, ρε φίλε μας. Δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει. Μας φτιάχνει την ημέρα με χιούμορ, με γέλιο. Τα λες ωραία, προχώρα, τέλεια τα λες. Άψογος. Και τώρα λίγο να αλλάξουμε λίγο τη ρωτά. Να πούμε και λίγο για το πλέον θέμα της διαιτησίας. Ο κύριος Βαρούχας και εσύ είναι αυτό. Που είναι λίγο πεφτοσυνεφάκιδες τώρα. Πεφτοσυνεφάκιδες. Μ' αρέσει το πεφτοσυνεφάκιδες. Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι, καλό είναι οι κύριοι διαιτητές να σταματήσουν να είναι αντικείμενα διαπλοκής της κάθε παράγκας και του κάθε ένα παραγωγίσκου. Έτσι και να παίζουν τα παιχνιδάκια για λόγους βιοπορισμού, διότι η δίαιτα που θα ακολουθήσουν θα είναι πολύ σκληρή, αιματηρή θα έλεγα, και τους βλέπω να διαιτητεύουν μόνο σε β' και γ' σε λίγο καιρό. Λοιπόν, αυτούς οι διαιτητές έχουμε διαιτητές που μπορούν να διαιτητεύσουν άψογα, αλλά επειδή είναι αντικείμενα, το επαναλαμβάνω, διαπλοκής υπηρέτησης συμφερόντων, όσο συνεχίζουν αυτό το βιολί, τόσο έτσι, θα έτσι είναι θεατές. Ξένοι και στην ΚΑΠΑ 11. Ναι, ναι. Ο Δεκομίνης, τον οποίο ας πούμε τον είχαν για μεγάλο που λένε και τον σπρώχνουν, τον διατηρούν, τον συντηρούν, τον έχουν βάλει στην τώρα. Έτσι, ο ίδιος ο Κομίνης τους εξέθεσε την Κυριακή με τη σφαγιαστική διαιτησία εναντίον του Άρη. Ο Κομίνης, δεν θα έπρεπε. Άσχετο αυτό. Άσχετο, δεν παραποιόταν. Λοιπόν, το άδικο όπου το βλέπουμε το λέμε, αδερφέ. Ο Κομίνης δεν θα έπρεπε να σφυρίζει ούτε σε ωραία γυναίκα που περνάει απέναντι τον δρόμο. Πολύ ωραία έθεσε. Πάρα πολύ ωραία. Πουθενά. Παραπέμπεται, δεν ξέρω. Πρέπει να παραπέμπεται κιόλας η διαιτησία. Δεν το κάνεις. Ο Κομίνης λοιπόν, γιατί δεν πήγε να καταθέσει πέρσι, φίλε, στο δικαστήριο. Γιατί δεν πήγε. Γιατί πιάστηκε πάνω στα τερτύπια της οικονομίας, ενώ αν ήταν άντρας αρσενικός, θα έλεγε εγώ δεν θα πατήσω πάνω κύριε, να παρουσιαστώ και να καταθέσω ενώπιον σας, γιατί είμαι καθαρός. Αρσενικό. Επειδή είναι βρωμιάρης, πιάστηκε πάνω στα τερτύπια τα οικονομικά, που του επέτρεψαν να κάνει απλά ένα επώνυμα. Ακριβώς. Και να μην παραστεί. Πατά σφιγμένα τα γάλατα εκεί ενώπιον. Θα έπρεπε να υπάρχει αναγκαστική προσέλευση. Υποχρεωτική, να μην έχει δικαίωμα. Προσαγωγία, δεν προβλέπεται από τον νόμο για αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτός αρχίστηκε σε κείμενο καθυπαγόρευση. Καταλάβαμε όλοι τι έγινε. Καταλάβαμε, είναι πρόκληση που αυτός ακόμα κυκλοφορεί. Καταλάβουν όλοι οι άπαντες. Σήμερα το πρωί, σε κανάλι των Αθηνών Αθλητικό. Ναι. Πρέπει να το πούμε κιόλας, έτσι, ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Νεραζιάς, ένας αξιόλογος άνθρωπος πάνω απ' όλα, είπε το εξής, που με έμεινα κόκαλο, διότι εδώ από τα μέσα ενημέρωση των Αθηνών, το τι προπαγάνδα απέφυγε, το τι, δηλαδή, νεροληψία υπάρχει, τα δικά μας είναι κουλούρια, τα δικά σας είναι σημίτια. Λοιπόν, είπε το εξής τρομερό, ότι μην ξεχνάτε παιδιά, πήγε να κάνει κάτι που δεν το έχει ξανακάνει καμιά ελληνική ομάδα. Προσέξτε, είναι... Στα προκριματικά, λες. Στα προκριματικά, ναι. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό να παίξει με τρεις ομάδες και να διεκδικήσει με αυτόν τον τρόπο. Να φτάνει. Μέχρι το 20 λεπτό του τελευταίου αγώνα να είναι εκεί. Δεν πειράζει. Μπράβο, θέλω να το πω δημόσια. Μπράβο και σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι υπάρχουν και φωνές αντικειμενικές. Υπάρχουν φυσικά. Για τα payroll και για τους γραφεία τύπου που βγαίνουν και κάνουν τους αντικειμενικούς. Υπάρχουν, ευτυχώς. Λοιπόν, έγινε, αδερφέ, σε χαιρετώ! Φιλιά στην Αθήνα! Γιατί μίλησα πολύ, σ' ακούω. Έγινε, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Γεια σου, καλά, φίλε, γεια σου, ζουγκλικέ. Γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Από παλιά Λάμπρος θα με θυμάσαι, τα ρήφα στο Λάμπρο. Έλα αγοράκι μου, φυσικά σε θυμάμαι, φυσικά, έχεις καιρό να πάρεις. Σε ακούω, σε κάνω, τώρα και κακά τα ψέματα, μας πάσατε
στην ψυχολογία, λέει, ακούγονται τον Γιώργο Παοξίδη και σε φωνούλε, οι γλυκέ Παοξίδη και φωνέ. Στα διαλύματα, παίξε. Μοιράζουμε τον χρόνο. Κάνε ζάπινγκ, τι να κάνουμε. Ακούω, απλώ με τα τηλέφωνα είναι δύσκολα. Ήθελα όμω να κάνω μια παρέμβαση δικιά μου προσωπική. Να μου πεις. Ό,τι αφορά το θέμα των ημερών με τη διαιτησία. Άκουγα το διάλογο που είχε με το φιλόδοξο στην ακροατή λίγο νωρίτερα. Ναι. Και που σου είπε ότι γι' αυτό να δεν φταίνει οι διαιτητέ, φταίνει τα υψηλά κλιμάκια από αυτού. Και συμφωνώ και εγώ με την άποψη του φιλάρετου, γιατί όχι ότι αυτοί είναι καθαρά άτομα και αυτά. Αγί. Απλώς όταν, ναι, όταν δεν νιώθουν προστασία κοστί κάποιοι, είπες να βγει να μιλήσει κάποιος όταν έτσι. Και ο Μπάκας βγήκε και μίλησε και καλά. Το θυμάσαι τον Μπάκα. Πώς και ο Κωνσταντινέας μπορεί να έχει διαμαρτυρηθεί παλιά. Θυμάσαι το αποτέλεσμα και αυτού. Τον Μπίκα. Απλώς, με τη φωτιά του στο σπίτι και πάει λέγοντας. Στη Χαλκιδική. Περιμένουμε μπράβο, ακόμα να δούμε τι έγινε, έτσι. Α, αυτό θα σου έλεγα. Όταν το κράτος κοστί μου λειτουργεί σαν παρακράτος, έτσι, τα τσιμίτσι κότσι με αυτούς που εκβιάζουν κάποιους, δεν λέω ότι όλοι είναι εκβιαζόμενοι διαιτητές, κάποιοι είναι και αυτοί που είναι εκβιαζόμενοι για μένα, ξέρεις τι, μπορεί κάπου να έχουν λερώσει τη φωλιά τους και από εκεί και μετά να είναι εκβιαζόμενοι, επειδή έχουν λερωμένη φωλιά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν το κράτος λειτουργεί σαν παρακράτος κοστί μου, τελείωσε. Η Ελλαδίτσα δυστυχώς δεν πρόκειται να ανασάνει και τίποτα. Δεν μου λες Κώστα, πέρυσι με την υπόθεση του Σαββίδη είχε γίνει παρέμβαση ευρωπαϊκή. Έτσι έβγαινε ο βασιλιάδης και έλεγε ότι... Ναι, μέχρι και έξω. Τα στείλανε έξω. Επιτροπή, ναι, επιτροπή. Δεν υπήρχε τότε το αυτοκρίτητα της ΕΠΟ. Φέτος που έχει γίνει αυτή όλη η στοιχομηθεία με τη τηλεφωνική συνεντεύξη του Κούγια και αυτά εδώ πέρα. Ναι, τι, γιατί πάλι ακούγονται φωνούλες το αυτοκρίτητα της ΕΠΟ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να παρέμει το κράτος. Δηλαδή όπου θέλουμε παρεμβαίνει, όπου θέλουμε δεν παρεμβαίνει. Τι ώρα θέλεις, πες μου, τι ώρα σε βολεύει. Απόγευμα, πρωί, τι. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά και ανεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά. Είναι πώς θα φυσήξει ο άνεμος, Κωστή μου. Άστο, αδερφέ, άστο. Αηδία. Τίποτα. Βασιζόμαστε τώρα, γιατί ακούγονται φωνές ότι και το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν κάνει δουλειά και αυτά. Όταν δεν βρίσκουν στεγανά τέτοια που δεν μπορείς να τα διασπάσεις. Κράτος δυστυχώς για μένα. Πού είναι ο Βασιλιάδης τώρα να βγει και να κάνει εκείνες βαρύγδουπες δηλώσεις που έκανε πέρυσι για το 18χρονο το παιδί που βγαίνανε βουλευτές από την Αθήνα και λέγανε τι θα πούν στα παιδιά, τι θα πείτε αστυνομία. στα παιδιά λέει τι θα πείτε. Ναι, ναι, μπράβο, τι θα πει τώρα που έβγαινε ο Γιακουμάτος, εγώ τον είδα σε μια εκπομπή της ΕΡΤ και λέει καταγγέλει την ελληνική αστυνομία της Θεσσαλονίκης που δεν συλλάβανε από το χώρο του Σαββίδη. Πού είναι όλες αυτές οι φωνές, οι άγιες όταν βγήκε ο εγκληματίας του Σαββίδης, έλατε, πού είναι. Και κατέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ντροπή της Κωνσταντινούπολης. Ο Βέρδος που τον ενδιέφερε τόσο πολύ για τα παιδιά, δεν είδε να βγει να καταδικάσει... Τίποτα, ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης... Το ότι βγήκε ο Φουρτούνης και είπε στα παιδάκια στην Κερκίδα, θα σας... Δεν είδα να υπάρχει διαβεστησία. Ζήτησε συγγνώμη όμως γιατί, επειδή ήταν η Κερκίδα με ανήλικα παιδιά. Αν είναι από 18, από 18 και πάνω, κανονικά τους λέμε θα σας γαμπίβει. Τέλεια. Έγινε! Τι να λέμε, ρε Κώστα, χαιρετώ, τι να λέμε. Άστο, αδερφέ, άστο. Άμα θέλεις βάλουμε και συγκλήρωση. Θύμισε μου λίγο. 900 τα τελευταία νούμερα. Λάμπρου. Γεια σου, Λαμπρούκο. Έγινε, Κωστή μου, καλή σου μέρα. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, αδερφέ. Λοιπόν, δύο γραμμές ακόμα, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον, έλα, Βασίλη λοιπόν, μου. Πάμε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, θα τα πω σύντομα. Λοιπόν, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ για να αντέξουμε στις δύσκολες καταστάσεις. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ γιατί ξέρουμε και πολεμάμε. Τώρα που έχουμε αυτόν τον ηγέτη τον μεγάλο, τον Ιβάν τον Σαββίδη, τώρα νιώθουμε υπερήφανοι. Τώρα νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα και τότε που δεν είχαμε τίποτε. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτοί θα μας κυνηγάνε και εμείς θα τους πολεμάμε με τον τρόπο μας. Εμείς το μόνο που μας έχει απομείνει είναι να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που μας δημιουργούν αυτή της Αθήνας. Και αυτό και μόνο. Φυσικά. Και να μην κοφεύουμε και να είμαστε μουγκοί, να έχουμε λόγο. Να τα αναδεικνύουμε τα βήματα που μας δημιουργούν και να μην τα κοφεύουμε όπως πολύ σωστά το παρατήρησες. Θέλω το εξής παράπονο να εκφράσω σήμερα για την Νόβα. Η Νόβα παίζει το πιο επικίνδυνο παιχνίδι κατά του ΠΑΟΚ. Προχτές στα offside ο σχολιαστής, ο παρουσιαστής του μικροφόνου δεν έκανε την παραμικρή αναφορά για τα offside. Αυτοί οι άνθρωποι... Γαργαρίτσα! Πρέπει να... Γαργαρίτσα! Πρέπει για εμένα να εκδιωχθούν αυτοεπαγγελτός από το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείτε κύριε εσείς να κρατάτε τα μικρόφωνα και να κοφεύετε φωνή βοώντος εν του ιερήμου. Θέλω να κλείσω για τη διατησία.
η διαιτησία νωρίτερα είπατε ότι οι διαιτητές είναι και αυτοί άνθρωποι. Συγγνώμη, άνθρωποι μπορεί να είναι, αλλά είναι συμβιβασμένοι με το καθεστώς των Αθηνών. Γιατί εγώ σαν Βασίλης, ξέρεις τι μπορούσα να κάνω. Θα έμπαινα μέσα στην Τούμπα και θα έπαιζα τον ΠΑΟΚ 50-50 και ας είμαι ΠΑΟΞής. Δεν με ενδιαφέρε. Δηλαδή, ναι, αλλά είσαι έντιμος όμως, αγόρι μου, είσαι έντιμος. Ναι. Εδώ αυτό, αυτοί έχουν χωρίσει. Η εντιμότητα είναι, νομίζουν ότι είναι ένα προάστιο να πούμε έξω τη Δομοκό. Θέλω να κλείσω το σήμα με το εξής. Ο κύριος Ποντίκης που ήταν στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Κομίνη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο της Φορτούνας εδώ στη Βαλανιδοράχη. Α, λοιπόν, ήρθε. Ήρθε κάποιος. Ναι, ανήκει στο σύνδεσμο της Πρέβεζας και ήρθε εδώ να το δει το μάτς από την κερκίδα. Όχι να σφυρίξει. Και του λέει ένα παλικάρι δικό μου, σε ΠΑΟΞής, του λέει, συγγνώμη, του λέει, εκεί κατάντησες, του λέει, στην κερκίδα, του λέει, εσύ πλήρωσες το σπασμένο μάρμαρο του Κομίνη, του λέει, ντροπή σου, του λέει, και τίποτε άλλο δεν είπε. Έτσι κατάντησες, του λέει. Αυτά. Με την ευτυχία. Με τον Ποντίκη. Δηλαδή, ναι. Γεια σου Κούδα. Φιλιά. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, γιατί χρωστάω γιαγιά. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ για τα φετινά. Το όνομά σου, Είμαι εγώ. Εγώ. Έλα λοιπόν εγώ. Εγώ ή εσύ. Πώς θα πάει τώρα. Εγώ. Ωραία. Έλα λοιπόν εγώ. Για τα φετινά παιχνίδια. Για τα φετινά παιχνίδια, εγώ ανυπομονώ όχι για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, ούτε για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ για τα παιχνίδια με το Παναθηναϊκό. Γιατί η ομάδα αυτή, λόγω των καταστάσεων και στα διοικητικά και στο ότι είναι τα παιδιά, ας πούμε, μπέμπιδες και τα λοιπά, του Δόνη και. Έχουν ένα σμπροξηματάκι, αν δεν το έχετε καταλάβει, από όλα τα. Από όλα τα κανάλια της Αθήνας, από όλα τα μέσα μάλλον της Αθήνας. Ναι. Πολύ έμεσα, πολύ τρυφερά. Όχι, όπως το λες. Όχι έμεσα, καθόλου έμεσα. Υπάρχει ένα τρομερό σμπρόξιμο. Τους έκατσαν και τα αποτελέσματα. Έτσι, υπάρχει ένα τρομερό σμπρόξιμο να σβήσουν την ποινή και τώρα ναι, παντού. Έχεις δίκιο. Ένα άλλο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι το πώς θα παίξει ο Δόνης. Γιατί εγώ τον Δόνη τον σέβομαι ως προπονητική αξία και θα ήθελα να τον δω στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας αργότερα. Δεν είμαι της ίδιας άποψης για τον Δόνη, δεν τον έχω σε καμιά τόσο υψηλή εκτίμηση. Έχει περάσει και από εμάς, δεν νομίζω να ήταν. Απλώς κάποια αποτελέσματα δεν βόλεψαν και έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος. Για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν η άποψη. Ναι, λοιπόν, και το δεύτερο, λοιπόν, ο Πέλκας, τι ύψος έχει, γιατί πριν από λίγο καιρό βγήκε σε ένα πλάνο στην Αθλητική Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, με τον Μίνο, και τον έριχνε μισό κεφάλι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εγώ μπερδεύτηκα, τον βλέπω στο γήπεδο, φαίνεται ότι είναι κοντός ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά στον Μίνο δίπλα, μοιάζει σαν να είναι αθλητής του μπάσκετ. Φίλε, η μεγαλύτερη παίκτης του κόσμου δεν ήταν ψηλή, θέλω να σου πω, δεν μετριέται με τον πόντο. Δεν μιλάω για την αξία. Δεν τους θέλουμε για να κατεβάσουν τα μήλα από τη μηλιά. Εμένα με μπέρδεψε το πλάνο. Δηλαδή, εγώ περίμενα να δω κάπως αλλιώς. Περίμενες. Και βλέπω τον Πέλκα. Θα σκύβει για να κοιτάξει τον Μίνο. Περίμενες. Κοντύτερο τον Πέλκα ή ψηλότερο τον Μίνο. Τι από τα δύο. Εγώ βλέπω τον Πέλκα να σκύβει για να κοιτάξει τον Μίνο, να τον ρίχνει μισό κεφάλι και λέω τι γίνεται εδώ. Πού είμαστε. Μάλιστα. Πού μπερδεύτηκα. Έγινε, φίλε μου. Να σε καλά. Το καταθέτω. Να σε καλά. Έγινε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Θα προλάβουμε τη γιαγιά. Προλαβαίνουμε. Όχι, ε. Άρα φίλε, αργήσαμε. Πάμε σε διάλειμμα, να κάνουμε γραμμές, παιδιά. Τη χρωστάμε μέσα στη βδομάδα οπωσδήποτε. Αλλά φτάσαμε τώρα παρά 20 με τις γραμμές πολλές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα. Την έφαγε η μαρμάγκα τη γιαγιά σήμερα, οπότε αύριο πρώτα Θεός. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές πάλι να μιλήσετε. Έχω μια πίτσα που χρωστάω, δεν προλάβαμε παιδιά με τις γραμμές. Βλέπετε τι γίνεται. Παρότι δεν έχει αγωνιστική δράση, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλα αυτά που διαδραματίζονται. Δεν θέλουμε, όχι δεν μπορούμε. Και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε την παλαβή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια σε όσα συμβαίνουν. Και ο πιο αδαής, ο πιο ανυποψίαστος, ο πιο καλοσυνάτος, ο πιο καλοπροαίρετος, πείτε, μπορούμε να πούμε πολλούς χαρακτηρισμούς, έχει καταλάβει ότι υπάρχει ένα σύστημα που δεν θέλει να δει τον ΠΑΟΚ να προκόβει, που θέλει την πίτα μόνιμα μοιρασμένη, έτσι, και δεν είμαστε ούτε Μακεδονομάχοι, ούτε Θεροβάμονες, ούτε δοκιχωτιστές. Όλα σε μία πρόταση του γραφικού Μπαρμπασάβα πέρσι, έρχομαι στις γραμμές. Να ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Είσαι medium, φίλε, ξέρεις κάτι. Έχεις ισχυρή ενόραση. Λες την παλάμη, διαβάζεις την παλάμη, βλέπεις τη γυάλα, τι. Διαβάζεις την πατούσα, λες το φρεντουτσίνο, τι. Πώς εσύ καταλαβαίνεις. Το χάνει λοιπόν το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και βγαίνει να μας ενημερώσει. Ότι ξέρετε κάτι, εγώ μπορεί να το έχασα, αλλά να ξέρετε, δεν θα το πάρουν αυτοί εκεί πέρα πάνω.
Αυτός ήταν ο καημός τους. Μαγκώθηκα όταν άκουσα την πρόταση. Θυμάστε, ήρθα την άλλη μέρα εδώ το πρωί και είπα, παιδιά, μας περιμένουν πράγματα που δεν έχουν ξανασυμβεί. Την καταλάβατε την κουβέντα? Να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Αυτό ήταν το θέμα. Ας το πάρει η ΑΕΚ, ο φίλος τους, ο Άσποντος. Ας το πάρει όποιος να είναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα το πάρει, μας είπε ο Μπαρμπασάβας. Γνώριζαν, ήξεραν τι θα γίνει. Όλο αυτό που έγινε ήταν προγραμματισμένο. Όλο αυτό. Και αν δεν ήταν ο Γκαρθία με το δαγκωμένο χυλάκι, έκανα βαβά, θα έβρισκαν έναν άλλον τρόπο. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τέλος πάντων. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, θα κληρώσω κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στην Νάπολη εκλεκτά σε λίγο για ένα μήνα. Και μια τραπεζούκλα στη Λαδόκολα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Φίλε. Είσαι στη δουλειά. Ακούω αμόνια μέσα σήμερα. Άσε τώρα. Να σου πω, ρε, εσύ. Τι είσαι εσύ, ρε. Περισσότερες γραμμές από τον Εσκομπάρ έχεις να πούμε. Ωχ, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνει. Καλώς παίχτης ο Εσκομπάρ. Έπαιζε πάνω στη γραμμή. Στη γραμμή πάνω έπαιζε. Σκούπιζε τη γραμμή, τη σκούπιζε. Αυτόν τον Ολυμπιακού που το λένε κόκα, αλλά δεν τον λένε κόκα και τον φοράζουν χασάν ξαφνικά, πώς σου φαίνεται, ρε φίλε? Το παιδί του είναι. Τι γίνεται. Το Εσκομπαράκι. Εσκομπαράκι, ε. Βάλε με την κλήρωση, 23. Για πες. 763, Μιχάλης. Έγινε, Μιχάλη. Για χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε. Γεια σας. Αυτή τη μεταφορική που λέγεται πρέζας και αδειάζει στο Καραϊσκάκι, πώς τη λες δηλαδή, για πες. Έλα, για πες. Φυλακή να με πάτε, να ξέρετε. Όχι, τι να σε πω. Μα ελπίζω να μου φαίνεται εφημερίδα, τσιγάρα δεν καπνίζω, καμιά μπουγατσούλα που και που κάνα γυράκο. Δεν είναι ψεύτικο, δεν την είδες. Το ξέρω, πώς το είδα. Στην φωτογραφία. Είχε μια μεταφορική που λεγόταν πρέζας. Ας πούμε, τον κόκα τον κάναμε χαστάν. Τον πρέζα πώς θα τον κάνουμε? Ξέρω εγώ. Είναι αυτό. Φίλε, ξέρεις, όχι ξέρεις που τεινάζονται αυτοί. Παίρνουμε, λέει, μια πρέζα αλεύρι. Αυτό ακριβώς δεν είχαμε πει. Τότε που κάναμε το Monster Chef. Έτσι, το Monster Chef. Κωστή, σε όλο τον κόσμο το VAR λέγεται OVAR, ρε παιδί μου, και λέγεται ο Assistant Video Referee, έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ εμείς θα λέγεται Βασιλιάδης ακόμη αράζει. Να το δώσουμε συγχαρητήρια μετά τη μετατροπή. Βασιλιάδης ακόμα ρεμβάζει, φίλε. Ρεμβάζει, ήθελα να πω. Συγγνώμη, ρεμβάζει. Όχι, αράζει, ρεμβάζει. Έτσι. Είναι βάρος. Να το δώσουμε συγχαρητήρια τον κύριο Βασιλιάδη. Φίλε, Χριστό, σαν τα γρήγορα τα ανακλαστικά δεν έχει, φίλε. Δεν έχει. Τα κλαστικά είναι. Πραγματικά δηλαδή. Ο Φλας Γκόρντον κλαίει. Σε μια γωνία. Ο άνθρωπος Ρησίκοστη είχε βασικό ρόλο για να πάρει, να κλαπεί το περσινό πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ με τα πάντα, με τις δηλώσεις του, με τις πιέσεις τους δικαστές. Όλα. Νομίζω ότι κάνει την απέλπιδα προσπάθεια, δεν ξέρω, κατόπιν εντολών. Όχι, είναι που θα μας, πέρσι θα μας έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρωτάθλημα και τα λοιπά, έτσι. Ο Χαλίφης, ο Ιβάν και τα λοιπά, ναι. Το θέμα είναι, Κωστή, ότι απευθύνω ότι δυστυχώς, συζητώντας με κόσμο, σε τόσο, ξέρω εγώ, παραπλανημένο, στην καλύτερη, να μην πω κάτι άλλο και προσβάλλω τον κόσμο, που ακόμη και τώρα με 6 αγωνιστικές στον ΠΑΟΚ να τον έχουν περάσει όχι απλά πριονοκορδέλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει, λέει, ξένους διαιτητές με τον Άρη, γιατί λέει, πιστεύει ότι οι Έλληνες θα ευνοηθούν. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πραγματικά τόσο περιορισμένης ευθύνης και νοημοσύνης. Είπαμε, παντού ξένους. Ναι. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Παντού, είτε είναι ο Άρης είτε είναι οποιοδήποτε. Μπορούμε να έχουμε παντού ξένους. Παντού. Ο Άρης, ο Δίας, ο Απόλλωνας, φίλε, και άλλοι πλανήτες. Φίλε, παντού. Μονάζιγα παίζουμε. Τσανταλίνα, μανταλίνα, παντού. Θα το λέω κάθε μέρα. Φίλε. Έτσι, θα κάνω πλεξούδα σαν της Λάρα Κρόφτ. Κανέναν Έλληνα διαιτητή, δεν θέλουμε κανέναν από αυτή τη συνωμοταξία. Αν είναι δυνατόν να τους απελάσουν, να μην ξαναπάρουν αυτό το 1,5 χιλιάρικο για να χαλάνε τις Κυριακές του κόσμου. Και να ξέρω, ένα πράγμα θα πω. Μου είπε πατέρας διαιτητή, που φυσικά δεν πήγε ποτέ ψηλά, που είναι ακροατής εκπομπής. Να μην πω τώρα, δεν χρειάζεται να πω όνομα. Τον έφαγε το μαύρο φίδι. Λέω, τι έγινε, λέω, γιατί, λέω, γιώκα σου, γιατί ξέρω το παιδί μορφωμένο αυτά και γούστερε, ρε παιδί μου, αθλητής και έτσι. Λέω, τι έγινε, τι να γίνει, λέει. Μέχρι πού έφτασε? Έφτασε, λέει, γάμα εθνική,
δεν έκανε αυτά που έπρεπε, τον έφαγε λέει μαρμάγκα. Γεια σας. Δεν πειράζει, λέω. Κυκλοφορείς όμως και είσαι περήφανος για το παιδί σου. Φυσικά λέει, με τι λέει, αφού το είχα πει. Να ξέρεις, θα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Όταν εκεί λοιπόν φτάσει ένα σημείο, ή κάνεις αυτά που θέλουν, γίνεσαι μαριονέτα, πιώνει, ή σε τρώει το μαύρο φίδι, φίλε. Ξεκάθαρα. Έτσι, έτσι Κωστή. Αυτά. Απλά. Καλημέρα. Γεια σου, Χριστάρα. Καλημέρα. Μου, γεια σου, Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω. Δύο-τρεις γραμμούλες ακόμα. Γεια σας, εσάς μιλάμε. Ναι. Πάρα πολύ περιεκτικός. Γεια σας, καλημέρα σας. Είμαι ο Χρήστος που θα ήθελα να προσθέσει τη λέξη τη μεγάλη. Είσαι ο. Ο Χρήστος, ο επιστήμονας που θα ήθελα τη λέξη τη μεγάλη προχθές. Όχι ρε φίλε, πού είσαι. Με το σιδηρόδρομο. Καλά αγόρι μου, καλά. Ναι, ναι. Καλά. Τι λέξη ήταν αυτή ρε φίλε, τι λέξη ήταν αυτή. Να την πείτε αυτή θα λυθεί εκπομπές. Όχι φίλε, τελειώνω, είναι, κάνω τρεις εκπομπές μαζί, πακετάκι, κασετίνα. Καλημέρα και καλύτερα σας. Για πες να σε βάλω και στην πλήρωση. 202. Ναι. Ωραία, σε έβαλα Χριστάρα. Να είσαι καλά Κωστή. Να είσαι καλά κι εσύ, καλημέρα, όπου και να βρίσκεστε. Σε οδηγούς, σε φαρμακάδες, θα δώσω χαιρετίσματα στα παιδιά, τους δύο τους φαρμακάδες που ήταν εχθές στη Λαδόκολα. Στον φίλο μου τον Δημήτρη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Δεν έχουμε πρόβλημα και με οπαδούς άλλων ομάδων συζητάμε όταν είναι συζητήσιμοι, όταν είναι λογικοί, όταν μπορείς να μιλήσεις μαζί. Ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορείς να μιλήσεις. Οπότε λες ευχαριστώ πολύ. Τι, ό,τι πεις εσύ, αδερφέ. Έγινε, τι θες αυτό. Γιατί δεν αντιδράς, δεν πειράζει, δεν θέλω. Αυτό πιστεύεις. Αυτό. Για ποιο λόγο να χαλάσω τη ζαχαράνια μου. Ναι, γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη. Καλό στο παιδί. Τι κάνεις, καλημέρα. Εδώ φίλε, εντύπωση, τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα. Δεν με κατάλαβες. Χρήστος 731. Όχι ρε Χρήστο. Δεν σε κατάλαβα φίλε. Δεν σε κατάλαβα. Κάτι έχεις αλλάξει την όψη σου σήμερα. Κάτι. Πρώην γείτονας, από τον έβος. Άλλαξε το μαλλί. Ναι, ναι. Αποχωρήσατε το κάνω στη μέση τώρα. Έχω κάμερα στον υπολογιστή. Έτσι. Δηλαδή, ένα κλικ κάνω και την ανοίγω στο zoomsu.gr. Έχουμε κάμερα. Δηλαδή, δεν φτάνει. Δεν αμφιβάλλω. Δεν φτάνει. Μα ακούτε να με βλέπετε κιόλα. Δηλαδή, πραγματικό βασανιστήριο. Σε βλέπω. Κι εγώ σε βλέπω. Βλεπόμαστε. Βασιλιάδης, τι είπε ο προηγούμενο ο συνονόματο μου Χρήστο. Ακόμα αράζει. Βασιλιάδης ακόμα ρεμβάζει. Ρεμβάζει. Εγώ λέω ακόμα ροχαλίζει. Βάρε, όχι, ρε, πήρε τα αρχικά από το βάρε. Βαρ, τι σημαίνει, ναι, Βασιλιάδης ακόμα, εσύ λες ροχαλίζει, πολύ ροχαλίζει, ωραίο, ναι. Θα δεχτώ και αυτό. Και... Σε παρακαλώ. Έτσι. Τι μπρίκια κολλάμε τώρα εδώ πέρα, πρωί. Τι διαλούζουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Άλλη μόνο τι, δεν κατάλαβα τώρα, τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα με τον διαιτητή για τον αγώνα με τον Άρη. Κανένα πρόβλημα. Θα φέρουν ξενοδητή και όχι, θα παίξουν. Όχι, γιατί άκουσα κάποιοι κανένα. Γκρινιάζουν και τα λοιπά. Όχι, κανένα. Αν θα είναι ξένος, αν θα είναι Έλληνες και τα λοιπά. Από τον Άρη. Το θέμα δεν αφορά στον Άρη. Στο μάτς με τον Άρη. Έτσι, το θέμα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο χοντρό, πολύ πιο ευρείας σημασίας. Συνολικό είναι το πρόβλημα. Συνολικότερο. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Εδώ αυτό. Βλέπουμε κάποιους, παρότι έρχονται ξένοι διαιτητές, οι οποίοι ο ξένος ο διαιτητής έρχεται φίλε, κάνει αυτό που πρέπει, φεύγει. Οι Έλληνες μένουν εδώ και κυκλοφορούν σε αυτόν τον τόπο. Με ότι αυτό συνεπάγεται, το καταλαβαίνετε, έτσι. Μένει εδώ μετά ο άλλος. Άρα... Μόνο και μόνο τρεις τελίτσες βάζω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. Τελείως. Απλά πράγματα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Ωραία. Βάλε με την κλήρωση και εμένα. Ευχαριστώ. Μπήκες ήδη. Φιλιά. Έγινε, γεια. Γεια. Πάμε. Άλλη μια γραμμή, μαέστρο. Τρεις. Πάμε γρήγορα. Ναι. Καλημέρα σας, τα προλάβουμε. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Κωστά. Έλα. Έλα, γκρόμπαρι. Έλα ρε γκρόμπαρι, πού είσαι ρε μορφή, φίλε. Δουλειά ρε, μεροκάματο. Αγόρι μου, έλα παρτιζάνε μου, έλα, για πες. Βάλαμε και μια σκληρώση 350. Θύμισε μου μικρό όνομα. Παναγιώτης. Τέλεια, μπήκες ήδη. Ακούς, αυτό που έλεγες πριν με διαιτητές. Έχω φίλο, αυτός είναι 40 χρονών, σφύριζε μέχρι γάμα εθνική. Για να δεις πόσο στημένα είναι τα πράγματα και με είπε Παναγιώτη είχα τη δικιά μου την τριάδα. Ωραία, αυτός και άλλοι δύο. Η πλαίνη. Ναι. Και παίζει ένα μάτς σε νησί, κάπου για μπαράζ ανόδου τώρα, για από γάμα να πάνε β'. Ναι. Και του αλλάζουν τον επόπτη τον έναν και βάζουν ένα πιανόλα. Ένα πιανόλα. Και με λέει Παναγιώτη με το που γίνεται αυτό τελευταία, αυτά γίνονται τώρα τελευταία μέρα, Και το παίρνω χαμπάρι και τρέμει λέει το φιλοκάρδι μου. Και τι έκανε. Και το πιάνω αυτό το... Και του πιάνω τον επόπτη τον άλλον και τον λέω, κοίτα να δεις, πρόσεχε το λέω, μην κάνεις καμιά ματσακονιά.
Αυτά τώρα μου τα λέει σοβαρά φυσικά, μου τα λέει. Φυσικά, γιατί, το ξέρω το... γιατί τον άλλαξαν, γιατί τον άλλαξαν άραγες. Γιατί έτσι κόστησε για αυτό το λόγο να πω. Για να γίνει, γιατί να πάει την έδρα. Να σε ψάχνω τις νύχτες γιατί, ζιγζακ. Και τον κόψαν το φίλο μου αυτό, τον κόψανε. Και το λέει, ο μπαμπάς του, έτσι πως λες και εσύ τώρα, το λέει Βασίλη, το λέει το παιδί, Βασίλη, εγώ θέλω, λέει, όταν προχωράς, έτσι, να μην πω ποια πόλη είναι, θέλω να προχωράμε σε καθαρό μέτωπο, καθαρό κούτελο, φίλε. Να μπράβο, να μην λένε αυτός και αυτός και αυτός. Εγώ έχω να ρωτήσω το εξής, πόσοι από αυτούς που εμπλέκονται στον χώρο του ποδοσφαίρου, παραγωγικά, διαιτητικά και Super League αυτά, πόσοι από αυτούς έχουν ήσυχο μαξιλάρι? Πέφτουν το βράδυ για ύπνο. Είναι ίσχυοι με τη συνείδησή τους. Γιατί πρόσεξε, κάποιοι από αυτούς έχουν αποκτήσει τόσο χοντρή επιδερμίδα που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι έχουν ίσχυο μαξιλάρι. Δεν έχουν θέματα. Είναι η μύγα όταν κάθεται στην πλάτη του υποπόταμου, καταλαβαίνει ο υποπόταμος. Δεν τον νοιάζει, φίλε. Α, λοιπόν, κάποιοι από αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, κατά γι' αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα, να ξέρεις ποτέ. Ήδη τίποτα. Το ότι έρχονται ξένοι διαιτητές, αν λέγαμε πέρσι στην αρχή της σεζόν, ότι θα έρθουν να σφυρίξουν ξένοι διαιτητές, ότι θα έρθει ξένος διαιτητής στον τελικό με την ΑΕΚ. Υπήρχε περίπτωση να τον πιστέψουμε αυτό που θα το έλεγε. Κι όμως, γίνονται βήματα, απλά είναι τόσο τσιμεντωμένο όλο το σύστημα που χρειάζεται πάρα πολύ κόπο, αδερφέ. Πάρα πολύ. Δεν σπάει ούτε με τέτοιο, δεν σπάει. Με το κομπρεσέρ δεν σπάει. Τι κομπρεσέρ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Καλά, Κωστάκη, τα λέμε, άντε. Γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε τελευταία γραμμή. Τι, προτελευταία. Ναι, γεια σας. Πέσαμε, πάμε στην τελευταία. Γεια σας. Καλημέρα. Εσείς κλείνετε, κύριε μου, σήμερα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασίλη. 685. Σε έβαλα ήδη. Για πες. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο συμπολίτης έκανε σοβαρό και πολύ σοβαρό λάθος, ε. Τι. Που ζήτησε ξένο διαιτητή. Εντάξει. Ξένο, να σου πω κάτι. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήθελε. Τι ήθελε Έλληνα διαιτητή, εμείς τι θέλαμε δηλαδή. Ξένο δεν θέλαμε. Όχι. Λέω για τον Άρη. Ναι. Γιατί ο Πάου μόλις ο Έλληνας διαιτητές έπαιξε, την πάτησε. Από πέναλτι, από offside, ενώ με τους ξένους ήταν μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα θέμα εμείς. Δεν έχει να κάνει. Δεν είπε ποτέ ο Πάου ότι εγώ θέλω να παίξω με Έλληνα διαιτητή στο Χαριλάου. Όχι ο Πάου. Ο Πάου δεν έχει πρόβλημα. Λέω ότι όσοι Έλληνες διαιτητές που παίξαν τον Πάου όλοι τον αδικήσαν. Ψέματα είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίξω, φίλε, με διαιτητή. Τι θέλουν, Έλληνα. Εμείς δεν έχουμε, αυτοί έχουν πρόβλημα. Αυτοί, κατάλαβες. Εφόσον θέλουν ξένο, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, παιδιά. Δεν είπα ο Πάου. Καλά, δεν έχουμε πρόβλημα, καλύτερα για εμάς, γιατί με τους ξένους ούτε αδικεί ο Βίδαμ ούτε τίποτα, έτσι δεν είναι. Από ό,τι θυμάμαι ο Σπανάθας δεν ήταν ξένος. Τώρα πώς ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, μπορεί να χαλάσει διάθεση 25.000 ανθρώπων, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πρέπει να περάσεις εδώ στο Guinness. Άνετα μπορεί, άμα θέλει. Άνετα, με ένα σφύριγμα του. Έτσι, το σωστό αυτό είναι. Με ένα σφύριγμα. Έγινε, Βασίλη μου. Καλά τη διάθεση 25.000 ανθρώπων. Τέλος πάντων. Σιγά μη δεν διαφέρονται. Καλημέρα, να σε καλά. Τιμής. Να σε καλά, αγόρι. Θέλω δεξιά. Γεια σου, Βασίλη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Κωστάκη, γεια σου. Να. Λοιπόν, τέλος, ούτε πίτσα βάλαμε, φίλε, μυστική μείναμε. Χωρίς... Άστο, μην την κέστορα, άστο, θα φύγουμε τώρα, τι, πρέπει να κάνουμε κληρώσεις, αδερφέ. Άστο, γόρι μου, άστο. Και γιαγιά αύριο έχουμε. Τάζουμε από σήμερα. Δέσμευση. Όπου, φίλε, δεν ακούγεις σαν πολιτικός όταν μιλάς έτσι. Δεσμευόμαστε ότι στην αυριανή εκπομπή θα παίξει η γιαγιά medium νούμερο 5. Γιαγιά ΠΑΟΚ. Είναι δέσμευση απέναντι. Σας κοιτάω στα μάτια. Όπου, φίλε, άκου. Φίλε, τι κλεισέ. Έχουν ισοπεδώσει κάθε έννοια. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Είσαι σφρός. Φίλε, έχουν ισοπεδωθεί όλες οι έννοιες. Εμείς σας κοιτάμε στα μάτια! Αφού γκραζόμαστε την επιθυμία σας! Έχει, φίλε! Τέλος, δεν υπάρχει. Άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, μαέστρο, έχω τα 10 θεσινάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 20. Από το 1 μέχρι το 23, κάτσε να βάλω και τα του. Διάπονο εδώ, υπολογιστή. Τι γίνεται, ρε. Ζούμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα την καίμε. Κάθε πίκρα. Λοιπόν, θέλω από το 1 μέχρι το 44. Άρθρο. Δεν μου λες κιόλας, εσύ όταν ήσουν 44 ετών μπήκες σε κανένα άρθρο, έζησες καμιά δεκαετία ή συνέχισες με τα 45-46 μέτρες κανονικά, φίλε, εκεί. Λοιπόν, για πες, από το 1 μέχρι το 44, δώσε ένα, δώσε τα κρέατα. Το 19, δεν πιστεύω να σε κούρασα σήμερα, πουλάκι μου, τίποτα, γιατί βλέπω ότι όχι, έτσι.
Κασκορσέδες στο βάθος. Έχει αλαξιές. Και ένα ακόμα να δώσει και τη λαδόκολα στο τραπέζι. 32. Πάρα πολύ δυνατός είσαι. Πάρα πολύ είσαι εκλεκτός, φίλε. Θεσπέσιος. Θεσπέσιος είσαι. Λοιπόν. Κρέατα. Τα κρέατα πάνε στο Λάμπρο 900. Λάμπρος σε 900 κερδίζει τα κρέατα. Τηλεφωνείς τώρα στη Μαρελίζα έξω στο 2310-287-888 και λες το όνομα τεπώνυμό σου για να το στείλουμε στο κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη. Και επίσης, να δώσουμε και τη λαδόκολα. Στη λαδόκολα θα πάει ο Αποστόλης σε 915. Ο Αποστόλης σε 915 το τηλεφωνό του. Έρχεσαι από εδώ, παίρνεις χαρτάκι και πας για τσιτσί να φας. Αυτά είχα να πω. Το hip hop της παράγκας θα κοιτάξουμε να το ανεβάσουμε και στον τοίχο αφού σας αρέσει. Θα βρούμε τον τρόπο. Έχω μεγάλο Γιάννη και Νίκο Μανουκίδη. Έτσι. Δεν το συζητώ που θα τα τακτοποιήσουμε όλα. Μην ξεχνάτε, πάω κότο. 2-11-93 και 5 πεντάρια, μπαίνετε, ενημερώνεστε, πακέτα προσαρμοσμένα στην εποχή, στην κρίση, 140 πλήρωνα στην προηγούμενη ασφάλεια που είχα το αυτοκίνητό μου, 105 πλήρωνο τώρα, σημαντική διαφορά, απόλυτα έγκυρα, με ανθρώπους σοβαρούς, με την υποστήριξη insurance brokers, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σας διευκολύνουν. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έκανε συνεργασία με τίποτα μπαταχτσίδες, ούτε με τίποτα τυχαίους, το έψαξε και θέλει να σας διευκολύνει στο θέμα της ασφάλειας του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας. Μπείτε, ενημερωθείτε και στο paokoto.gr να δείτε τι σας συμφέρει. Μιλήστε με τους ανθρώπους. Υπάρχουν εκεί για να σε ενημερώσουν, για να σας κατατοπίσουν. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το κορυφαίο εστιατόριο, τα κορυφαία κρεατικά. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιοι, γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Να σπάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας ο Θιβετιανός μοναχός, ο οποίος είχε πει: δεν θα τρώω, δεν θα έχω ούτε κρεατάκια στη μύτη. Ούτε κρεατάκια στη μύτη. Πηγαίνει στη Λαδόκολα και χάνει το τόπι με τον Διέκο Πατσέτα και την υπέροχη Dream Team. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Πάει, 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 πάει. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, πουλάκια μου, γεια σας, γεια σας. Φίλε, συγκλονιστική η γιαγιά σήμερα που παίξαμε, φανταστική. Και η πίτσα Παπαδοπούλου, καλά, συγκλονιστική. Φίλε, συγκινήσαμε, συγκινήσαμε. Γεια σας, γεια σας.